Η θεά της θεάς, ο θεά. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να την περιγράψεις αυτή τη γυναίκα, αυτή την προσωπικότητα, γιατί είναι μοναδική. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ το TV Queen που μου την έφερε εδώ για να μας κάνει μάθημα και να μας διδάξει τα όσα έχει κάνει στη ζωή της. Είναι μοναδική και είναι θεά. Δεν χωράνε άλλα λόγια για αυτή. Να το κορίτσι της Νάσα. Γεια σου, Κατερινάκη. Το Κατερινάκη σου. Η Σισιλία. Ναι. Ναι, καλέ. Σας παρακολουθώ. Αλήθεια. Του συνονόματί μου. Βεβαίως και σας παρακολουθώ. Κορίτσια, ρε, είστε πολύ ωραίες από κοντά. Δεν έπρεπε να μπω στο σπίτι. Κατερίνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τις λίγες που γνωρίζω από τη τηλεόραση. Τη γνωρίζω από μικρή ηλικία, αρέσει και στη μαμά μου. Τη θεωρώ πολύ δυναμική, γιατί δεν έχει να κάνει πάντα με την εμφάνιση, ωστόσο εγώ τη θέλω πολύ όμορφη. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ της. Πώς είστε, κοίτα εδώ, εσύ μου κλάψεις και έχω άλλα. Όχι βέβαια. Καλώνησε. Όχι βέβαια. Καλώνησε. Με στρελή χαρά. Είχα για πολύ χαλαρή κατάσταση, τύπου ανοίγει τον ηχάδικο. Δεν έχουμε τώρα γενικές γνώσεις και τέτοια, μη μου αποκλείστε. Τέλεια. Το είδατε. Εγώ τη συμπάθησα ήδη. Όχι. Μη φοβάστε, αγάπη μου. Να σου πω κάτι, θα σα πω κάτι τώρα μεταξύ μας, γιατί το συζήταγα σήμερα στην εκπομπή. Και στις μισές παρουσιάσεις θα πάτε της ελληνικής τηλεόρασης, πάλι θερισμός θα γίνει, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Τόση τρέλα. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μείνουμε στην τροπή του «δεν ξέρω», θα πάμε στη χαρά του «έμαθα». Μπράβο. Εμένα μ' άρεσε που σας έβλεπα ότι θέλατε να το μάθετε παραπάνω. Τώρα θα μου πεις, πες είμαι εγώ στην Ερμού, έτσι, που και καλά είμαι από τις παρουσιάσεις που δεν είναι στερεοτυπικά τέτοιο, κούκλα μπούκλα. Προχωράω, ψωνίζω βρακιά στην Ερμού και έρχεται ο άλλος και μου λέει καλησπέρα. Το μ' αρέσει την Κατερίνα. Πότε γίνανε οι πρώτοι Βαλκανικοί, θα πω εγώ. Ένα extra large έψαχνα. Δεν ξέρω μάλλον. Δεν είναι ότι θα πω το 1912 κατευθείαν. Θέλω να πω ότι γενικότερα εμένα μου έχετε αφήσει πολύ καλή εντύπωση γιατί, και γιατί σας γουστάρω. Γιατί όλες καταλαβαίνω ότι γουστάρετε να μάθετε. Και αυτό είναι το βασικό, παιδιά μου. Τα στερεότυπα έχουν πεθάνει. Δόξα τω Θεώ στην ελληνική τηλεόραση, όπως βλέπετε, αρχίζει το πράγμα και του μπάρει. Πάμε πιο κοντά στην αμερικανική. Γιατί αν κάτσουμε τώρα εδώ πέρα, όπως είμαστε όλες πανέμορφες βέβαια, και σκεφτούμε, αμερικανική τηλεόραση. Έχει καμιά παρουσιάστρια που είναι του μπανάρα. Όχι καλέ, δεν είναι. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Όπως και για μένα, το καλό είναι ότι σπάει το στερεότυπο «Α, είμαι όμορφη, είμαι και χαζή παράλληλα». Δεν παίζει αυτό. Πολύ θα με συνέφερε εμένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να ήξερα ότι «Α, αυτή είναι ωραία, α, θα είναι χαζή». Αλλά δεν ισχύει δυστυχώς. Ούτε το στερεοτυπικό, γιατί θα το έχετε καταλάβει ότι οι περισσότεροι θα πούν «Α, η κοπελιέτσα αυτή έχει περισσότερα κιλάκια». «Α, λογικά χιουμοριστική θα είναι». Τυχαίνει. Τυχαίνει να, για μένα το καλό είναι να βγάλουμε όλοι τον πραγματικό μας αυτό. Τι γουστάρουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε. Η Κατερίνα Ζαρύφου μας απέρριψε όλα τα στερεότυπα, μας έκανε να απελευθερωθούμε. Παραδείγματος χάρη, δεν είμαι μια ξανθιά κούκλα η οποία θα παραμείνω ένα σταθερό πρότυπο της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά μία τζιντζερομάλα 30 φιλιά που μπορώ και να τα καταφέρω και να πετύχω και να γίνω η αγαπημένη όλων σας ως παρουσιάστρια. Καταρχάς πείτε μου μία-μία τι θα γουστάρατε να κάνετε στην τηλεόραση. Έμαθα ότι όλες αγαπάτε την Ελένη Μενεγάκη που δούλευα μαζί της 12 χρόνια. Άχαστο, για την Ελένη θα σας μιλήσω. Τελείωσε το επεισόδιο, μια χαρά. Θα θέλετε όλες να ρωτήσετε. Όχι, εσένα θέλουμε. Σωστά. Πολύ σωστός κανόνας της τηλεόρασης. Να μιλάμε ωραία, γλύψτε την κεντρική παρουσιάστρια. Όχι, όντως, είσαι από τις συμπάθειές μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε και όταν μου επιτρέψετε θα το κάνω ενικά. Άι καλέ τώρα.
Ήτανε σούπερ. Είναι από τις αγαπημένες μου. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Τι θέλετε να κάνετε στη τηλεόραση, τι θα γουστάρατε πολύ. Τι θα ήθελα εγώ, όπως είπα και στο βιντεάκι. Ναι, ναι, αγαπητέ μου, έτσι μ' αρέσει γιατί κατευθείαν παίρνει και φτιάχνει μαλλί συνέντευξη. Έτσι, κατευθείαν, ναι. Παίρνω πόσα κατευθείαν. Θα ήθελα να κάνω μια κοινωνική εκπομπή. Κοινωνική, τύπου ναι, Ζήλα και... Κουτσελίνη, με ανθρώπινες ιστορίες. Θα ήθελα περισσότερο άτομα, επιστήμονες, ας πούμε, ψυχολόγους, γιατρούς. Ναι, κάτι τέτοιο θα ήθελα να κάνω. Ωραίο. Ωραίο και σίγουρο. Ναι, ναι. Εσύ, κόρη μου. Εγώ θα ήθελα ιδανικά μια ταξιδιωτική εκπομπή, γιατί μου άρεσαν πολύ τα ταξίδια. Άτιμο. Αλλά... Όλοι αυτό θέλουμε στην τηλεόραση. Αλλά ναι, δεν μας παίρνουν. Τον ευτύχη μπλέτσα θέλουμε να κάνουμε όλες, μην νομίζεις. Διαφορετικά, οτιδήποτε άλλο μου ταιριάζει. Δεν ξέρω ακόμα. Ταξιδιωτική τύπου χήμα, ταξιδιωτική ή τύπου ξενοδοχιάρες και τέτοια. Όχι, όχι, και χήμα. Θα μου άρεσε και χήμα. Παίζει μια στο εξωτερικό που πρέπει να επιβιώσει. Κάποιο με 100 ευρώ σε οποιαδήποτε χώρα. Ναι. Α, θα μου άρεσε. Μέχρι και αυτό θα το έκανα. Τι θα σου άρεσε. Κοιμάται με του γυμνοσάλιαγγε μου, ρε κακούργα. Θα τρελαθεί εκεί πέρα. Θα τρελαθεί. Θα το έκανα κι αυτό. Θα το έκανε. Ναι. Θα ήσουν και τόσο χήμα. Θα το έκανα κι αυτό. Πήγαινα προ Σκόπσιο παλιά. Στο Μαλί. Πήγαινα ένα, ναι. Έστω όταν ήμουν παιδάκι. Μην νομίζει, όλε έχουμε. Και οι αντισυμβατικέ έχουμε τρέσει, αγάπη μου, στην τηλεόραση. Πραγματικά μου έφτιαξε πάρα πολύ τη διάθεση. Επίση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο τρόπο που λε κάτι. Δηλαδή ήταν τόσο γλυκιά. Ενώ το ίδιο πράγμα να μου πει, αν μου το πει με άσχημα λόγια και μου κάνει επίθεση, δεν θα το αποδεχτώ. Ενώ εκείνη μου είπα άλλα για το Μαλί συγκριτικά με την Αναπαλετσάκη. Μπορεί να λες το ίδιο πράγμα, αλλά πάντα σημασία έχει ο τρόπος σου. Να μην προσβάλλεις τον άλλον. Ρεγκινάκι. Δίπλα σου, Κατερινάκι μου. Έρχομαι. Τέλειο. Αν οι θέσεις στρώγονται σιγά σιγά. Και θα σου πω και το γιατί. Δεν ξυπνάω το πρωί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μεσημεράκι. Εγώ θα το βλέπα. Και εγώ το βλέπα. Το βλέπα. Το θέλω, Κατερίνα. Αυτό το μελαχρινό, το ξανθό, αυτό να ξεκινήσω εκεί. Πώς θα βάλω πιο ωραία δίπλα μου. Θα τα σπάσω όλα στο σπίτι και είναι και καινούριο. Και να μου λες, Άι, Μωρή, σταμάτα όλοι οι κριτικές. Με πολύ χαρά. Κλάψα όλη την ώρα αυτό. Με πολύ χαρά. Ποιο δεν μάζεψε τα ποτήρια εδώ μέσα. Κράστε ρόλι. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με του υπόλοιπου που έχουν έρθει με λίγο πιο. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι στην εκπομπή της, εκτός από το να πω καλεσμένη. Είναι μια προσωπικότητα που βγάζει κάτι πολύ, πώς να το πω, αυτό το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Πέρα από την πλάκα δεν με βλέπω αυστηρά, δηλαδή να πω ότι ήρθα μόνο να γίνω παρουσιάστρια. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να με δω σε κάποιο πάνελ, γιατί εννοείται γνωρίζω πως δεν είμαι. Δηλαδή θέλω, ξέρει. Καλά, αυτό έρχεται σταδιακά. Θα σας εξηγήσω κι εγώ. Εγώ ξεκίνησα ρεπόρτερ, δρόμο, μικρόφωνο, Υπουργείο Γεωργίας. Έχω κάνει και πολεμική ανταπόκριση. Έχω καλύψει δίκες για το ραδιόφωνο, όπως για τη μεγάλη δίκη των σατανιστών. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ περίεργο που μπορεί να σου οδηγήσει ο μαγικός κόσμος της τηλεόρασης, που παραμένει μαγικός, γιατί έχει και αυτός τους τριγμούς του. Πάει λίγο έτσι, αλλά παραμένει μαγικός. Είναι πολύ διάφανη, είναι πολύ αυθεντική. Τι θαυμάζω απλά. Έτσι, έτσι. Τεράστια, είναι τεράστια. Το κορίτσι μου εκεί, το Σερέικο, που χαμογελάει. Εσύ θα ήθελες να συνεχίσεις αυτό που κάνεις ή θα ήθελες να δοκιμάσεις και κάτι διαφορετικό. Θα ήθελες κι εσύ κανένα πρωινό. Να συνεχίσω αυτό που κάνω, νομίζω. Που είναι πρωί, ζώνη. Απόγευμα είναι απόγευμα. Δική μου. Απόγευμα είναι δική μου. Έχω κάνει κι άλλα, αλλά νομίζω. Πολύ ξύλο το απόγευμα. Σας το λέω που το κάνω φέτος, παιδιά, είναι η πιο δύσκολη ζώνη. Γιατί δεν ξέρεις τι κοινό μπορείς να συγκεντρώσεις εύκολα στο σπίτι. Δηλαδή, είναι αυτή η μετάβαση. Που η μαμά μπορεί να φέρει το παιδάκι, το παιδάκι να ανοίξει τηλεόραση. Είναι ένα πολύ δύσκολο κοινό να μπορέσεις να το προσελκύσεις. Και έχει και πολλές διαβαθμίσεις ηλικιακά. Και είναι λίγο δύσκολο στη θεματολογία, γιατί λες τώρα πού να το παρκάρω. Να το παρκάρω στο πιο ενημερωτικό. Να το παρκάρω στο... Οπότε, κατά τη δική μου άποψη, πας με αυτό που εσύ αγαπάς. Και λες, ας φάω και το ξύλο μου, ρε παιδιά. Εγώ έβαζα και λίγο κοινωνικά θέματα. Θα τα πούμε μετά. Όχι, να μην μου χαίρεστε. Εγώ έβαζα και λίγο κοινωνικά θέματα μέσα, έτσι να μπορέσω λίγο να το προσαρμόσω. Το κοινωνικό το απόγευμα νομίζω ότι είναι μια ώρα που του ταιριάζει το κοινωνικό θέμα. Αν και τώρα πια ξέρεις, έχει μπερδευτεί λίγο τι παίζουμε το πρωί, τα πρωινά παίζουν και ενημέρωση. Και ενημέρωση λίγο. Έχει γίνει λίγο mix grill η κατάσταση. Και δεν ξέρουμε κι εμείς πού να σταθούμε. Κορίτσι μου, εσύ. Θα μου άρεσε πολύ να έκανα συνεντεύξεις στη βραδινή ζώνη, ώστε να μπορούσα να εμβαθύνω στον καλεσμένο, δηλαδή να πάρω λίγο τη βιογραφία του. Καλά λες, γιατί βράδυ θα είναι πιο... Μου αρέσει πολύ. Σου λέει βράδυ θα μου έρθει έτοιμος. Ξέρει τι τον περιμένει. Ενώ πρωί θα μου έρθει πιο...
Σουσού. Ναι, μου αρέσει, ας πούμε, η εκπομπή με τον Χατζη Νικολάου που λένε πολλά πράγματα για την καριέρα του, καλλιτέχνη, τη ζωή του. Α, να έχεις ένα τέτα τέτ, δηλαδή που να είσαι κοντά με τον άλλο και να παίζεις τέτοια. Μια συνέντευξη πιο προσωπική, ας πούμε. Ναι. Καλά, και αυτό, παιδιά, θέλει υδροκόπη πραγματικά. Σήμερα είχα να σας πω στην εκπομπή καλεσμένη τη Μαλέσκου, την Ιωάννα, την παρουσιάστριά σας. Κορίτσι μου, αν μας ακούς, αγαπάμε. Τρελό κορίτσι κι αυτό. Και η μία συνέντευξη θέλει ένα χτίσιμο. Πάντα έχεις το άγχος. Λες να βγάλω μία είδηση, ρε παιδάκι μου. Αλλά όλα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο που σταδιακά να μην πιέζεις τον άλλο να αισθάνεται και να αγχώνεται ότι «Α, τώρα θέλει να βγάλω είδηση». Να μπορεί ο ίδιος να πει κάποια πράγματα. Αυτό συνήθως θέλει χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πάντα πολύς χρόνος στην τηλεόραση για τέτοιες συνεντεύξεις. Και γι' αυτό εκπομπές που δίνουν πολύ χρόνο στη συνέντευξη, όπως ας πούμε, αν ξέρετε μια εκπομπή τώρα που σκέφτομαι, το Studio 4, Νάνση Ζαμπέτογλου με το Θανάση τον Αναγνωστόπουλο. Στην ΕΡΤ. Έχουν πολύ χρόνο στη συνέντευξη, με αποτέλεσμα να πηγαίνει σταδιακά. Δηλαδή, πες ας πούμε ότι ένας καλεσμένος έχει κάνει μια δήλωση που θες εκείνη την ώρα να τη σχολιάσεις. Να έχεις το χρόνο και να μην πας μπαμ κατευθείαν σε αυτή την ερώτηση, να μάθεις κάποια πράγματα, να τον ηρεμήσει τον άλλο και μετά να βγει και η δυσούλα. Να βγει και με το γαντάκι, με το γαντάκι πάντα. Το εξωγήινο κορίτσι μου, που έχω και εγώ τα θέματά μου, να ξέρεις, με τους εξωγήινους. Αλήθεια. Τέλεια. Άρα με καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να ξαμοληθώ και να αφήσω όλο αυτό τον εαυτό μου εδώ μέσα, αλλά αν σε καταλαβαίνω... Κλείστε τις κάμερες. Κλείστε τις κάμερες, να πω ότι έχω δει εξωγήινο. Δεν μπορούσα να πούμε τι λέμε. Κλείστε να σας πω ότι έχω δει εξωγήινο. Αφού κάνω πλάκα, λέω θα έρθει καμιά μέρα, θα χτυπήσει την πόρτα η CIA και θα πει πάρτε την αυτή, ξέρει την πολλά. Κοπέλα. Λέει πολλά. Λοιπόν, εγώ ιδανικά θα ήθελα ένα travel show. Γιατί έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο και έχω δίψα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με ενδιαφέρει ακόμα και στην αγορά που θα πάω στο Περού. Ναι. Τι είναι αυτό το φρούτο που δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, δεν πάω απλά να ταξιδέψω, πάω να ζήσω. Μ' αρέσει που είπες έχω δίψα γι' αυτό. Ναι, θέλω να. Όχι απλά το τουρίστας που έρχεται για να τι κάνετε. Θέλω να μπω μέσα, να δω πώς ζουν, τι σκέφτονται. Θέλω να το δείξω αλλιώς, όχι το κλασικό. Ας δοκιμάσουμε αυτό το φαγητάκι. Πιο πολύ στο να είσαι λοκάλι. Ντόπιο. Ναι, να πάω. Ωραία. Σαν να είναι λοκάλι. Ναι, δηλαδή εντάξει, υπάρχουν πολλοί. Ωραίο τίτλο. Κρατήστε το από πάνω μα και ένα ταξιδιωτικό. Αν όντω έχει δει εξωγήινου, αυτό είναι κάτι το οποίο με ενθουσιάζει πάρα πολύ και μου δημιουργεί πάρα πολλέ απορίε. Σκοπεύω πραγματικά όταν φύγω από εδώ να επικοινωνήσω μαζί τη, να δω αν θέλει να βγει ένα καφέ μαζί μου να συζητήσουμε. Γιατί εντάξει, δεν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν τέτοιου ισχυρισμού και όταν του βρίσκω δεν θέλω να του χάνω. Θέλετε μήπως να μπούμε λίγο και στην αίθουσα? Πάμε, Κατένα. Να μην αισθανθώ λίγο καθηγήτρια. Πάμε. Έλα ρε παιδιά. Είσαι καλύτερη. Μέχρι στιγμής βγάζουν νόημα αυτά που λέμε ή σας έχω κάψει τον εγκέφαλο? Έλα. Έλα, βαναράκια μου, βγάζουν αγάπες μου. Η Κατερίνα Ζαρίφη γενικά είναι ένας άνθρωπος πολύ ευδιάθετος, χαρούμενος, αρκετά αυθόρμητη και η αλήθεια είναι ότι μας χαλάρωσε πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να δω τι θα μας πει στην αίθουσα διδασκαλίας. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που η βασική μου δουλειά, αυτό λέω πάντα, τι δουλειά κάνεις αν με ρωτήσει κάποιος, θα σας πω ραδιοφωνατζού. Και θεωρώ ότι αν έμαθα έτσι λίγο να λύνεται το στόμα, με βοήθησε πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Το πιο αντιρατσιστικό μέσο, κορίτσια μου, το ραδιόφωνο. Διότι πιάνεις, λατρεύουμε την τηλεόραση, δεν το συζητώ, αλλά στο ραδιόφωνο πας με το μαλλί κοκότσα έτσι καπέτο. Με τη φόρμα δεν σε βλέπει κανείς και εσύ είσαι μπροστά από ένα μικρόφωνο και πρέπει να ρίχνεις. Θεωρώ γενικά ότι το κομμάτι της εικόνας είναι ένα βασικό κομμάτι στην τηλεόραση. Αλλά επίσης θεωρώ ότι ζούμε την εποχή που το κούκλα μπούκλα δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Αυτό που κάνω φέτος λοιπόν είναι η Οδό Ζαρίφη. Προσπαθώ να είναι κάτι μεταξύ ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Στο δικό μου μυαλό η σάτιρα δεν υπάρχει αν πρώτα δεν έχουμε σατιρίσει τον εαυτό μας. Έτσι είναι στο δικό μου το μυαλό. Δηλαδή, για μένα αυτή είναι η μαγική κατάσταση, λέγεται αυτοσαρκασμός. Έτσι είναι η δική μου φιλοσοφία. Δεν μπορώ να σας πω απαραίτητα ότι είναι το σωστό. Οπότε, τι θέλω εγώ τώρα? Καταρχάς, θέλω να μου πείτε γιατί πράγμα θα γελάγατε με τον εαυτούλη σας, κοριτσάκια μου. Έλα, καλώς. Με την προφορά μου.
Πώς είναι η προφορά, δεν είναι. Γι. Πεθαίνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ, ας πούμε, αν έκανα εκπομπή και είχα αυτή την προφορά, θα την πήγαινα ταβάνια. Στην πρώτη μου παρουσίαση το χρησιμοποίησα. Λέω, καλησπέρα Πάτρα, καλησπέρα Ελλάδα. Το άκουσα, λιλιπούτι, οι καρναβαλιστές. Καλημέρα Πάτρα, καλημέρα Ελλάδα. Εντάξει, τι να κάνω, είμαι από την Πάτρα, λέω το νι και το λι, αφού είμαστε λιλιπούτι καρνιβαλιστές. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Εγώ θα... τι με τι να γελάσω, με τις εκφράσεις μου? Με τίποτα λέει, είμαι τέλειο. Όχι, όχι. Που δημιουργούν γέλιο, ναι, αυτά τα wow με τρέλα, ολέ που λέω. Βλέπεις δηλαδή τον εαυτό σου και λες... Τι είσαι, κύριε Σούλα, τι νούμερο. Γιατί το λες αυτό το πράγμα? Τι νούμερο είναι αυτό? Τι νούμερο είναι αυτό, εγώ να δεις, όταν βλέπω τις εκπομπές μου. Είμαι νούμερο, τι να κάνω, και είμαι και το νούμερο 5 συγκεκριμένα. Δηλαδή, ξέρω και ποιο νούμερο είμαι. Μερικές φορές, ας πούμε, μπορεί να κλαψουρίζω και αν περάσω δίπλα από καθρέφτη, θα κοιταχτώ και λίγο να δω αν είμαι ωραία. Αυτά είναι εγώ, τώρα αυτά θέλω. Εγώ τύπου εκεί που με χάλια περνάω και λέω, πού σου κολλήσω. Και σταλιάρω. Εδώ. Είμαι χάλια, πριν από ένα καθόλου και πού σου μανάρι και φτιάχνομαι. Τρέλα, πεθαίνω. Τζενή. Εγώ πάλι με τις εκφράσεις μου, πιο πολύ γιατί μου το λένε ότι είμαι συνέχεια παίρνω κάτι εκφράσεις σαν καρτούν και με τις ατάκες που πετάω. Βασικά πιο πολύ γελάω με τον εαυτό μου όλη μέρα παρά με όλους τους υπόλοιπους. Γελάς, δηλαδή λες... Με, αυτό που λέω, εγώ γελάω με τη βλακεία μου μερικές φορές. Ναι. Που λέω, Χριστέ μου, τι βλακεία με δέρνει μερικές φορές. Δεν με νοιάζει καθόλου. Τριάντα φιλιά μου. Σε κάποια κίνηση ίσως που έχω κάνει. Αυτό. Αυτό, ναι, και αυτό. Ναι, το έχω και αυτό, να ξέρεις λίγο το έχω. Τη πόζα, ναι. Γενικότερα από την ώρα που μπήκα εδώ στο σπίτι του TV Queen, θέλω να γίνω μια διαφορετική τριάντα φιλιά. Δηλαδή, ας πούμε, το λίγο πιο έντονο που είχα, λίγο να. Να σπάσεις λίγο. Ακριβώς αυτό και νομίζω. Λίγη τσαλάκα δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Γενικότερα όμως ήμουνα έντονη σε κινήσεις μου λόγω του χορού μου, λόγω της θεατρικότητας, όλων αυτών των πραγμάτων και είναι λίγο, ξέρεις. Λίγο είναι, το... θα σου πω με το κομμάτι της θεατρικότητας, μπλέκεις ναι. Λίγο. Ναι. Στο αν πρέπει να παίξεις την παρουσιάστρια ή αν θα πρέπει να γίνεις παρουσιάστρια. Ήρθα για να αλλάξω, δεν θέλω να μείνω στάσιμη. Δεν το πήρα σαν κάτι αρνητικό. Μία αυτοβελτίωση του εαυτού μου, ακούω τους καθηγητές μου και είναι και κάτι το οποίο συμφώνησε και η ίδια η Κατερίνα. Εσύ, κορίτσι μου, με τι γελάς με τον εαυτό σου? Εγώ. Yes. Εμένα οι φίλοι μου λένε ότι έχω πάρα πολύ αστείο γέλιο. Βασικά, εγώ γελάω όταν με πιάνει νευρικό, δεν μπορώ να συγκρατηθώ και γελάω μετά με το γέλιο μου και μετά γελάει κάποιος άλλος με το γέλιο μου και γελάω κι εγώ. Και μεταδίδεται αυτό το πράγμα. Μεταδίδεται παντού. Τύπου σαλακά που ήρθε εδώ πέρα. Ναι. Τέλειο. Βλέπετε, σας παρακαλώ. Όλα τα ξέρεις. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Το άλλο που έχω είναι ότι άμα με έχει πιάσει σοβαρό νευρικό, έχω level σε νευρικά, πέφτω κάτω ή σπρώχνω. Άρα η κοπέλα είναι επικίνδυνη, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και θες και το show, να λακίσουν όλοι με κατάγματα. Ιωαννίτσα. Και εγώ με τις ατάκες που λέω, εννοείται προσφέρω άφθονο χιούμορ και... Προσφέρω άφθονο χιούμορ ήταν διαφημιστικό δελφινάριο. Προσφέρω άφθονο χιούμορ. Πριν άμα τι εμφανίσει. Ωραίο. Το να γελάμε με τον εαυτό μας είναι νομίζω το πιο και έξυπνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε τι πρέπει να διορθώσουμε. Θα μπορούσα άλλωστε να κάνω και το σεφερλί. Μου αρέσει πάρα πολύ γενικά έτσι να αυτοσαρκάζομαι, να χαμογελάω και εννοείται να λέω και άλλα πράγματα. Αναστασάκη. Εγώ με τους φίλους μου, με τις κολλητές μου, χαλαρώνω τόσο πολύ που γίνομαι τόσο αφελής, είμαι τόσο αυθόρμητη που παλιμπεδίζω. Ας πούμε, μια φίλη μου έχει πάρα πολλά βίντεο μου που φαίνεται που κάποιος αν τα δει νομίζει ότι αυτή δεν έχει τίποτα. Και μου λέει τώρα θα τα ανεβάσω όλα που θα πας εκεί. Να τα ανεβάσει. Να έχουμε και εμείς υλικό. Πώς θα κάνουμε εκπομπές απ' έξω. Να τα ανεβάσει. Ποια είναι η κοπέλα, το τηλέφωνό της, το θέλω. Να τα ανεβάσει η κοπέλα. Και είναι και θεατρολόγος ηθοποιός, να το λέμε. Το κορίτσι. Μπράβο, αυτό. Τα πτυχία να λέγονται. Και εγώ έχω το lower. Ο καθένας τα πτυχία του. Θα σας πω κάτι. Και εγώ ξεκίνησα ο απόλυτος people pleaser. Αυτό που λέμε να ευχαριστήσω τους πάντες. Προχωρώντας στην τηλεόραση, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τους ευχαριστήσεις όλους. Επειδή άκουγα που φοβάστε για τα σχόλια που ακούγονται κτλ. Φυσικά και θα ακουστούν σχόλια. Φυσικά και τα έχω ακούσει όλα.
έχουμε ακούσει γενικά, ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι μπήκαμε μία εποχή, εμείς όταν μπήκαμε στην Ελένη Μενεγάκη, που δεν ήταν συνηθισμένο γυναίκες με αρβίλες, τζιν, με παραπάνω κιλά, με μαλλί που δεν το πρόσεχαν τόσο. Μην κοιτάτε τώρα που μάθαμε την τρέσα, τώρα που τη μάθαμε δεν φεύγει από πάνω μας. Ήταν δύσκολο και ήταν σε μία εποχή που ναι μεν δεν υπήρχαν τα social media, αλλά υπήρχαν εφημερίδες που μπορεί να γράφανε τι δουλειά έχει αυτό το φρόκαλο, ας πούμε, εκεί δίπλα στην Ελένη Μενεγάκη. Όταν πήραμε τον πρωινό καφέ, γιατί να βάλουνε έναν καραφλό, μία χοντρή, ένα... Θα ακούσετε τέτοια και θα παίξουν τέτοια πάρα πολλά. Το ζήτημα είναι να κοιτάς την πρόθεση του άλλου ή εμένα πιο πολύ πια με πληγώνει να πει κάποιος ότι θεωρώ ότι αυτό που λέει η Ζαρίφη είναι χάλια. Παρά να μου πουν για το μέγεθος του πισινού μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πληρώνω και έμφυα άμα θες, ρε φίλε, δηλαδή. Οπότε, μην αγχώνεστε τόσο για τα σχόλια. Φυσικά, έχουμε τρωτά σημεία. Φυσικά, είναι ωραίο να έχουμε π.χ. γενικές γνώσεις, ναι. Τα οποία όμως είναι πράγματα που όταν καταλαβαίνεις ότι σου λείπουν, για μένα το λάθος θα ήταν να μην ασχοληθείς με αυτά και να πεις εντάξει δεν το έχω, αλλά είναι ωραία. Έξω μου και γλύφτρισα. Θα σας δείξω τώρα βίντεο που εγώ παίζω στην εκπομπή. Κάνω ένα κομμάτι που λέγεται αντιδελτίο. Να πούμε ότι εμείς παίζουμε αποσπάσματα από την ελληνική τηλεόραση. Προσπαθούμε να έχουμε χιουμοριστικά αποσπάσματα, ούτως ώστε να κάνουμε ένα σχόλιο. Εμένα αρχή μου είναι να μην είναι κακεντρεχές. Αυτό θέλω. Και ποτέ δεν θα ήθελα, ξέρεις, να φέρω άνθρωπο σε δύσκολη θέση. Έχω έρθει. Τώρα, αν αισθανθεί άσχημα, το συζητάμε κι αυτό. Έχει τύχει να πάρω και τηλέφωνο να πω, μήπως σε πείραξε αυτό που είπα. Θες να το συζητήσουμε. Δεν είναι κακό. Μπορεί να συμβεί, ειδικά στις σχολιαστικές εκπομπές. Είμαστε λοιπόν ένα ωραίο πρόγραμμα. Οδό, TV Queen. Να βλέπω. Στην Οδό, TV Queen. Σταυροδρόμι. Και παίζει αυτό, ας πούμε, το βίντεο. Για βαράτε βιολιτζίδες. Έλα, παιδιά, παρακαλώ. Ναι. Αλλό, αλλό. Σου τηλεφωνώ. Αλλό, αλλό. Έλα, τα θυμήθηκε Σταύρο τα παλιά μας, έτσι. Το έχουμε, το έχουμε. Επιτέλους κάτι βλέπουμε. Μας ακούτε? Ναι, τι ναι, να λέτε. Μάγος είστε, μαντάμ, σε εσάς λέω. Ναι, 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 ναι. Χάλια τα νεύρα της. Ναι, 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 ναι. Τι είπατε? Τι κάνετε? Γεια σου, Ανίτα. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ. Για τη γενέθλιά σου. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είστε εσείς? Καλά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε καλά. Καλά. Είναι ωραίο και καλά. Είναι ωραία καλά. Χειροκρότημα, Ανίτα, πάνια, θεά. Ανίτα, θεά. Θεότητα. Να αγαπώ. Έχουμε αυτό εδώ το βίντεο, έτσι. Εσείς τώρα βλέποντα αυτό το βίντεο, τι θα σχολιάζετε? Εμένα μου θύμισε την Ιωάννα που κάνουμε παρέα, που άλλα της λέω και άλλα μου απαντάει. Οπότε θα σχολιάζεστε ότι δεν ακούει η γραμμή. Θα σχολιάζετε την Ιωάννα που θα είναι βγαίνοντας επίσης γνωστή παρουσιάστρα και θα λέω δεν θυμάστε την Ιωάννα που τη ρώταγα πώς λέγεται η εκπομπή σου και μου λέει ξέρω πολύ καλά τα λόγια μου. Καμία συνεννόηση. Γεια σας, πώς είστε, πορτοκάλι χυμό. Πολύ ωραία, μου αρέσει. Να όντως μου θύμισε την Ιωάννα. Ή και η μαμά μας πολλές φορές είναι κουρασμένη και άλλα της λέμε και λέει ναι, 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 ναι και δεν έχει ακούσει τι λέμε. Το μαλλί το είδες, έτσι? Εγώ. Το είδα έξαλλο. Έξαλλο, έξαλλο. Έξαλλο το μαλλί. Οπότε εκεί θα, σίγουρα θα πιαστώ. Η Ανίτα εντωμεταξύ πολλές φορές όταν δεν ακούνε τα ξάνει, τα κάνει έτσι. Δεν ξέρω τι έχετε δει, μου παθαίνει. Τρελά και λέει μιλήστε μου κυρία μου. Αλλά είναι και αυτό που περιμένουμε να συμβεί. Οπότε έχεις τρία πατήματα σε αυτό το βίντεο. Το μαλλί σου ταιριάζει και με την προσωπικότητά μου. Είναι άγριο και ατίθασο. Τώρα τι να πω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τρίχες είναι, διορθώνονται και φτιάχνονται. Επίσης, όπως έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, να λέω, όταν φεύγω από το κομμωτήριο, το μαλλί μου είναι πάντα πένα. Το γεγονός ότι δεν είμαι κομμώτρια και δεν ξέρω να φτιάξω τα μαλλιά μου, δεν σημαίνει ότι το μαλλί μου δεν είναι ωραίο. Έτσι. Πάμε σε ένα επόμενο να δούμε τι θα διαλέγαμε να σχολιάσουμε. Για βγάλτε την άλλη συναδέλφισσα. Πάω όμως στον Τρίφωνο Σαμαρά τώρα. Ναι, τον κανονικό, τον αυθεντικό τον Τρίφωνο Σαμαρά, ο οποίος για πρώτη φορά, σε πρώτη πανελλήνια και παγκόσμια θα έλεγα, αποκλειστική μετάδοση, τραγουδά το Ζάρι. Το τραγούδι. Το ξέρετε. Φυσικά και το ξέρω. Εκεί που
εκεί που κοιμάμαι, λέει κάπως, εκεί που κάθομαι. Εκεί που καίγομαι πολύ. Πόρος μη μας έρθει, μακάρι. Πέφτω και στη γέννη σαν ζάρι. Κάνε μου συχνά το όνομά μου. Και όλα αλλάζουν από άτομα. Τέλεια. Κάτι μου θυμίζει. Ποια ήταν αυτή στην Ανίτα Πάνια. Τα 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 τα. Τρίβολα. Αφεντικός τύπος. Μ' αρέσει πολύ. Είναι ένας τύπος ο οποίος δεν μένει κάνει την πλάκα του, ο Τρίφωνας, αλλά είναι επίσης ένας πολύ σοβαρός επαγγελματίας. Και όταν παίζει ένα τέτοιο βίντεο, είναι, ξεπερνάει το, ίσως και το αστείο που εσύ μπορεί να σκεφτείς, αλλά π.χ. 30 φιλιά, ας πούμε, πώς θα σχολίαζες σε αυτό το βίντεο. Μ' αρέσει η αμεσότητα, κάτι να κάνω. Κοίτα, σχόλιο μπορεί να είναι και το να κάνεις το ίδιο, και να προσπαθείς κι εσύ να τσαλακωθείς. Τι, πες το μου, αγάπη. Εγώ θα έβαζα το σημείο που τραγουδάει για ξυπνητήρι. Γιατί σίγουρα θα σηκωνόμουν να το κλείσω. Αυτό, ας πούμε, σε μια σχολιαστική εκπομπή, θα μπορούσες να σκεφτείς και να πεις στη δημοσιογραφική ομάδα, φτιάξτε μου μετά ένα βίντεο που να λέγεται «Το ξυπνητήρι Σαμαράς». Πάνος με μαζόρτη μακάρι! Και να βάλεις τα καπάκια του τέτοιου. Φαντάστικ. Ποια έχει τη χειρότερη φωνή εδώ μέσα? Έλα εδώ, να κάνουμε ζάρι challenge, έλα. Με το 8-5. Η Χριστίνα. Το λέω γιατί ούτως ή άλλως, με τη φωνή που έχεις άτει την πιο ψηλή σήκωσα. Ναι. Να το λάθος, σε ελληνικής τηλεόρασης. Δεν σηκώνεις την ψηλή δίπλα σου. Δουρεφωνάρα, αλήθεια σας το λέω. Τα ξέρεις τα λόγια. Θα τρομάξω. Το ρεφρέν. Πόνος που μας έρθει μακάρι, πέφτω και κοιλιέ με σαζάρι. Λοιπόν, ήξερα ότι είμαι η βασίλισσα σε αυτό, οπότε είπα να τραγουδήσω τα κορίτσια. Για να κουφαθούν. Ντουέτο, ε! Ντουέτο, ναι. Μαζί. Και τρία, δύο, ένα και... μετά την άρκωση από την εγχείρηση χολής. Έτσι, ακριβώς. Εγώ στο πεντικιούρ, 1500 βήμ. Τρίφωνα, στέλνω τα φιλιά μου. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε άνετα και να το ελέγξουμε και στο τραγούδι. Νομίζω και το γιατί έχουμε. Και η Eurovision. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, Χριστινάκη. Θεωρώ ότι είμαι ένα κρυφό ταλέντο, οπότε αν θέλετε να εκδικηθείτε κάποιον, πάρτε μου να το τραγουδήσω. Πού είσαι, Ολγή, έλα εδώ. Έλα εδώ, μεγάλο. Εμένα βρήκε για σχόλια. Η Όλγα κάθεται όπω περιμένουν οι γιαγιάδε στο κρύο, το 205 είναι έτσι στη γωνίτσα. Η έλα, αγάπη μου. Εμένα λέει βρήκατε εδώ. Παιδε μου πόσο ωραία ντάνα ντανάρα. Για μένα βρήκες, θα σου κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε απόσπασμα. Oh. Ατέριαστη, βάρα. Oh. Κοιτάξτε μια εμφάνιση και από μέσα άνεση. Δώστε ήχο να βρω. Τζέιλο. Ο Παυλόπουλος κάθισε και μέτρησε μία-μία τις χάντρες, λέει. 2,5 εκατομμύρια χάντρες. Αυτό που μέτρησε. Πολύ ωραίο φόρεμα. Λοιπόν, μία. Τι θα έβαζε. Πολύ ωραία. Θεάρα. Εντάξει. Τι φόρεμα είναι αυτό. Θεάρα, τζελό, ε. Τι φόρεμα ήταν αυτό. Εδώ τώρα, αυτό είναι ένα δύσκολο βίντεο για σατυρική εκπομπή, γιατί έχεις μία θεάρα την τζελό που έχει βέβαια βάλει όλο αυτό το στρογγυλοφάναρο σαν παπάκι, ας πούμε, που γυαλίζει, που είναι λίγο δύσκολο να το σχολιάσεις. Όμως, έχει τις χάντρες. Και έχει δύο τύπους που κάθονται στη γωνία, σαν τους παππούδες στο καφενείο, που βλέπουν έτσι. Πόσες χάντρες να έχει πάνω αυτό τώρα. Πού λες. Λογικά, εκεί θα πατήσω. Πες, έβλεπες αυτό το βίντεο, ας πούμε, έτσι. Πώς θα το σχολίαζες. Βρήκες άνθρωπο τώρα. Προσπάθησε, το πάλεψε πάρα πολύ να με ξεκλειδώσει, δεν τα κατάφερε. Αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια θα το καταφέρει. Τους ατέρια σου τα σχολίαζες ή την J-Lo και τα λαμπυρίδια. Και τα λαμπυρίδια νομίζω. Τι σου ταιριάζει περισσότερο, το λαμπυρίδι, ε? Η ατέριαστη. Η ατέριαστη. Δηλαδή θα έκανες ένα σχόλιο που θα έλεγες γιατί κάθεστε παιδί μου σαν τους παππούδες στο καφενείο Μύτος και σχολιάζετε την J-Lo. Ή θα το πήγαινες διαφορετικά. Ίσως δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει ποτέ βρε Κατερίνα μου, είναι πολύ εκτός από μένα. Μ' αγάπη μου, μικρή μου γελαδάρισα με τις μπότες, μη φοβάσαι. Από τις αίρες ήρθα, κρύωνα εκεί. Ωραία, μη μου αγχώνεσαι. Όχι, καλά είναι. Θα μπορούσε να είναι και ένα σχόλιο ότι, αγάπη μου, αυτή η γυναίκα δεν κατουρήθηκε καθόλου μέσα στη διάρκεια της βραδιάς. Δηλαδή, και πώς το βγάζεις. Το κόβεις και μετά κάνεις οξυγονοκόλληση για να πας πάλι στο τραπέζι. Γιατί αυτό
Δηλαδή, άμα τη εμφανίσει με αυτό το ρούχο, πρέπει να έχει κάτι από μέσα, ένα καθετήρα, κάτι. Πώς θα την περάσει. Εκτός αν όλο το βράδυ μείνει και χωρίς νερό και σε πάρουν τα ανάσκηλα, η διασώστρια που έχετε εδώ μέσα. Δηλαδή, έχει πραγματάκι άμα θέλει. Κάνε μου έκτακτα μαθήματα, δεν γίνεται. Ναι, καλέ, θα σου κάνω εγώ τα μαθήματα. Σιγά. Δεν μπόρεσα να σχολιάσω να με χιούμορ. Δεν το έχω και πάρα πολύ. Έχω χιούμορ στη ζωή μου, αλλά στη δουλειά είμαι λίγο διαφορετική. Θα το παλέψω. Ήρθα εδώ για να δοκιμαστώ. Δεν ήρθα για να είμαι σε αυτά που έχω μάθει. Ήρθα για να σπάσω τα αυγά μου. Αλλιώς δεν θα ερχόμουν καθόλου. Σας αφήνω. Θα πάω. Όχι. 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 Αλλιώς θα πάω. Λοιπόν, θέλω να πάρω μια αγκαλιά μία-μία ξεχωριστά. Να σας πω. Να, με το δικό μου το βουτήσιμο. Όχι, αρνηθήκαμε από εσάς, ναι. Να σας πω να πιστεύετε στον εαυτό σας. Είναι τετριμένο, είναι αυτό που λέμε στις ευχές, την υγειά μου να έχω, αλλά αυτή είναι όμως η κατάσταση. Ας πάμε και με τα τετριμένα. Μη μασάτε, μη σκέφτεστε συνέχεια τι θα πούν οι υπόλοιποι εκεί έξω. Ξέρετε τα τρωτά σας, τα ξέρετε, όλοι μας τα ξέρουμε τα τρωτά μας. Δηλαδή, πού είμαστε καλοί, πού υπολοιπόμαστε. Και τι κάνουμε, εκεί που υπολοιπόμαστε. Θα πάμε, θα βάλουμε πλάτη και θα το μάθουμε. Η μία με την άλλη και παίξτε. Παίξτε εκπομπή. Αλλά μην παίζετε τις παρουσιάστριες, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Να θέλετε και να έχετε την... Μπορώ να πω και τη λέξη. Α, μου είχε συμβεί και στον αγνόητο που συνέδεξε. Να έχετε την τάβλα να γίνετε παρουσιάστριες. Το πιάσαμε. Να είμαστε ταβλωμένες για να γίνουμε παρουσιάστριες. Εντάξει, κορίτσια μου, σας ευχαριστώ που ανεκτήσατε. Το μάθημά της μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να σας πω πως θα μου άρεσε πάρα πολύ την κυρία Κατερίνα Ζαρίφη να την δω σε ρόλο κριτή, διδασκάλου, γιατί έχει να μας πει πολλά. Και θέλω πολύ να την ξαναδώ, να μου φτιάξει τη διάθεση. Ξυπνάμε το πρωί με μουσική, είναι το καλύτερό μου η μουσική, να ξυπνάω, σηκώνομαι κατευθείαν από το κρεβάτι, χορεύω, έτσι είμαι και στην καθημερινότητά μου, μου αρέσει η μουσική. Γενικά ξυπνάω και σηκώνομαι απότομα. Καλημέρα, καλημέρα με τρέλα. Κοιμήθηκα όπως χθες, όπως προχθές, όπως κάθε βράδυ, σαν πουλάκι. Βλέπω σήμερα το πρόγραμμα, μία η ώρα έχουμε ένα παλετσάκι. Τέλεια, λέω, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Άμα βρίσκει άλλο, πέτα του. Θα έχεις θέμα να κάθεσαι εσύ πιο κοντά του. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριος Τριαντάφυλλος Χατζηνικολάου. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, ο ίδιος. Παρακαλώ. Είμαστε από το TV Queen. Είμαστε δύο κοπέλες, δύο παίκτριες. Και έχουμε το πρώτο task, μία συνέντευξη μαζί σας. Μάλιστα, ωραία. Και θα θέλαμε να σας κλείσουμε να κάνουμε μία συνέντευξη, να μιλήσουμε έτσι για κάποια πράγματα που αφορούν τη ζωή σας, που αφορούν την καριέρα σας, γενικότερα. Εσείς είστε παρουσιάστριες, δηλαδή είστε δημοσιογράφοι? Εκολοπτόμενες. Α, διαγωνίζεστε για να γίνει αυτό? Ναι. Είμαστε από το TV Queen. Okay. Παραγωγής του κύριου Κοκλώνη. Θα μας κάνετε τη ζημή. Θα το κανονίσουμε, ναι, γιατί όχι, αφού είστε και ξεκινάτε τώρα την καριέρα και θέλετε να κάνετε πράγματα, γιατί να βάλουν ένα λιθαράκι σε αυτό που θέλετε. Οπότε, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα πραγματικά. Πότε θα θέλατε να κλείσουμε το ραντεβού? Θέλετε την άλλη Παρασκευή, σας βολεύει? Αυτή την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή.
την Παρασκευή θα μπορώ, ναι. Είστε υπέροχος. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, το εκτιμούμε. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φιλιά πολλά. Σπάω τα ρολόγια, για σένα σπάω και τις ώρες. Εντάξει, τέλεια. Παιδιά, δέχτηκε. Λατρεύω 30. Ήμουν σίγουρη ότι θα μας βοηθήσει. Δεν ξέρω γιατί. Πίστευα γι' αυτό που είπα ότι θέλει να βάλει και αυτό στο λιθαράκι του. Και νομίζω ότι θα το έκανε. Και εκτός από αυτό, είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει περίπου από τη δική μας διαδικασία. Περίπου όμως, έτσι. Ναι, ήταν σε διάφορα. Και σε διάφορα. Ναι, και εκτός από αυτό, είναι και ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης και ξέρει και πόσο δύσκολα είναι να ξεκινάει κάποιος. Και γι' αυτό θέλει. Και να κάνει και restart, ίσως. Νομίζω είναι ο κατάλληλος. Ήταν και ευγενέστατος. Ναι. Μας είπε κατευθείαν, βασικά. Όνειρο. Ναι, είπε ναι κατευθείαν. Δεν δυσκολεύτηκε. Κορίτσια μου, γεια σας. Τα αγαπημένες μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω όλες. Καταρχάς σας σκεφτόμουνα, έτσι. Και εμείς το ίδιο. Αχ, για καλό. Για καλό. Για καλό. Αλήθεια σας λέω, έφυγα από εδώ και πήγα μετά στις δουλειές μου και σας είχα διαρκώς στο μυαλό μου γιατί έλεγα, καταρχάς μου θυμήσατε την εποχή που ξεκινούσα εγώ, έτσι. Και αυτό μου δημιούργησε πάρα πολλά και διαφορετικά συναισθήματα. Εσείς πώς είστε? Καλά. Πολύ καλά. Καλά. Σε εσάς βλέπω πολλά στοιχεία του εαυτού μου όταν κι εγώ προσπαθούσα να καταλάβω τι μπορώ να κάνω σε ένα χώρο, παιδιά, ο οποίος είναι αδυσόπιτος. Στο χώρο αυτό, εγώ θα σας έλεγα, είναι σαν να τρέχει κανείς με δωδεκάποντα σε ναρκοπαίδιο. Δεν ξέρεις πού θα σου σκάσει η νάρκη. Άρα λοιπόν θα ήθελα πάρα πολύ, θα ήταν εύκολο να σας πάρω αγκαλιά, να σας πω αχ τι περνάς κοριτσάκι μου, αχ τι κρίμα, αχ αυτό. Αλλά επειδή δεν πρόκειται να σας το δώσει κανένας αυτό έξω, καλύτερα να προπονηθείτε από τις κουβέντες που κάναμε και στη δύσκολη να θυμηθείτε ότι όπα, εγώ το θεώρησα αυτό υποτίμηση. Αλλά αυτό θα σας μάθει κάτι. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιβίωσή σας. Το θεώρησα πολύ γλυκό που η κυρία Νανά μπήκε μέσα και προσπάθησε η γλυκούλα μου να μας δικαιολογηθεί γιατί ήταν πιο έντονη στο προηγούμενο μάθημα. Ήρθε να απολογηθεί σε ποιους, σε εμάς που τώρα ξεκινάμε. Θέλω να σας δώσω και παράδειγμα από τη δική μου τη ζωή και θα μπω αμέσως στα θέματα της σημερινής μας κουβέντας. Εμένα κάποτε στον Αντένα μου έδωσαν να ετοιμάζω ως αρχισυνταξία τα δελτία τα μικρά, τα δελτία του μονόλεπτου. Εγώ λοιπόν έπρεπε να προμηθεύομαι το υλικό πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που θα έβγαινε το δελτίο στον αέρα και το οποίο θα εκφωνούσα εγώ, θα το ετοίμαζα εγώ, θα το ήλεγχα εγώ για να το παρουσιάσω εγώ. Τα χαρτιά που έπαιρνα για να παρουσιάσω, να φτιάξω το δικό μου δελτίο, ήτανε 40 σελίδες. Μία συνάδελφος λοιπόν, η οποία μου έδινε το δελτίο, είχε κάνει κάτι καταπληκτικό. Είχε βάλει μέσα στα χαρτιά μου ειδήσεις της περασμένης εβδομάδας. Για να μπερδευτώ, να εκτεθώ και να με διώξουν. Εντάξει. Τι λέτε. Καλό. Άρα λοιπόν, επειδή εσείς θα αντιμετωπίσετε έναν χώρο αμήλικτου ανταγωνισμού, αν σας χαϊδέψω είναι το εύκολο. Θα σας είμαι συμπαθής και θα λέτε «Αχ, μπήκε Νανά και είναι τόσο συμπαθητική και είναι τόσο καλή και είναι τόσο...» Εδώ όμως πρέπει να προπονηθείτε για να αντέξετε και να διαχειριστείτε ένα πόλεμο
γιατί στα μίντια γίνεται πόλεμος, έτσι ώστε να μπορείτε να σταθείτε με αξιοπρέπεια και να βρείτε κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, και γι' αυτό ξεκίνησα και την κουβέντα την προηγούμενη φορά. Η κυρία Νανά μας μίλησε για προσωπικές εμπειρίες από το χώρο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω σοκαριστεί, γιατί τα περιμένω όλα από όλους και εννοείται ότι η τηλεόραση είναι και το πιο ανταγωνιστικό μέσο. Θέλω να έχετε... ταυτότητα. Αυτό εδώ, όποια το πετύχει, έχει κάνει τη διαφορά. Δεν πρέπει να νιώθετε ότι πρέπει να είσαστε ή να αντιγράψετε κάποιον άλλον που έχει κάνει μια πετυχημένη καριέρα. Όσοι προσπάθησαν να είναι ο κλόνος της Μενεγάκη, όσοι προσπάθησαν να είναι ο κλόνος της Ία Κοσιόνη ή της Έλλη Στάη, δυστυχώς μπήκανε στη λούμπα να μην έχουν δική τους προσωπικότητα. Άρα αν ρωτήσεις τον κόσμο και του πεις, πες μου πέντε παρουσιάστρες που γράψαν ιστορία στην τηλεόραση, πέστε μου πέντε παρουσιάστριες, ποιος θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα απαντήσει με το εύκολο τρόπο. Που τη θυμάται ο κόσμος με το μικρό του όνομα. Έλα, η Μαλβίνα Κάρι. Συγχαρητήρια. Δίνεις ένα μοντέλο γυναίκας το οποίο ήταν αναντικατάστατο. Έχουμε λοιπόν μία γυναίκα η οποία είχε μία ταυτότητα φοβερή και ήταν η Μαλβίνα. Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να νιώθει μοναδικός, να βλέπει τα καλά χαρακτηριστικά του και τα κακά χαρακτηριστικά του και να τα βελτιώνει, αλλά να προσπαθεί να ξεχωρίσει σε αυτό που κάνει καλύτερα. Και πάμε τώρα σε κάτι το οποίο μπορεί να σας προβληματίσει, να σας βασανίσει. Ποιες κάνουν δελτίο, ποιες ετοιμάζονται για δελτίο. Μία, δύο, τρεις. Το δελτίο ειδήσεων έχει τα εξής συστατικά. Έχει «ον». Το «ον» είναι η είδηση που λέει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια. Άρα αυτό είναι του παρουσιαστή. Έχει VTR, που είναι το βίντεο με ήχο. Έχει speakers. Είναι η φωνή που ακολουθεί το «ον», είναι η περιγραφή του θέματος, εδώ είναι η είδηση. Υπάρχουν οι ζωντανές συνδέσεις και τα έκτακτα. Αυτό εδώ το κομμάτι του βίντεο, το οποίο αποτελείται από διάφορες πληροφορίες και θα δούμε κάποια στιγμή ποιες πρέπει να είναι πληροφορίες, έχει κάτι γράμματα στο τέλος της οθόνης, στη βάση της οθόνης, που τα λέμε «super». Εδώ είναι ο τίτλος του θέματός μου, ο οποίος πρέπει να είναι τόσο μικρός, τόσο σημαντικός όμως, που ο θεατής, ακόμα και αν δεν μας έχει ακούσει, να έχει καθυλωθεί με τον τίτλο. Άρα λοιπόν εγώ θα σας δώσω εδώ τώρα μία είδηση και θα ήθελα να σκεφτείτε το «super». Χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Νανά αναφερθήκε σε συγκεκριμένες ορολογίες στο μάθημα, διότι πραγματικά δεν γνώριζα τίποτα. Λοιπόν, η υπόθεσή μας είναι ότι έχουμε μέτρα που δυσκολεύουν τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι το «ον». Πρέπει δηλαδή ο παρουσιαστής να πει. Τι να πει? Ας κάνουμε μία φράση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πρώτη είδηση του δελτίου μας είναι, αφορά τα νέα μέτρα που δυσκολεύουν τους επιχειρηματίες, τόσο τις μικροεπιχειρήσεις όσο και, τις μεγάλες. Έλα εδώ να μου πεις αυτό που είπες όρθια. Έλα εδώ να το κάνουμε λίγο. Να δείτε γιατί τώρα. Ποιες είναι οι μικρές διορθώσεις που θέλω να κάνουμε εδώ, στον. Λοιπόν, πάμε, συγκεντρώσου. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πρώτη είδηση του Δελτίου μας αφορά νέα μέτρα που δυσκολεύουν τους επιχειρηματίες, τόσο τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και τις μικρές επιχειρήσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η συντακτική μας ομάδα. Κάνεις αξιολογική κρίση σαν παρουσιάστρια. Εσείς ως παρουσιαστές στο Δελτίο δεν θα παίρνετε το ρόλο του ρεπόρτερ. Εσείς θα δίνετε την είδηση ξερά ότι νέα μέτρα για τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός. Προκάλεσαν αντιδράσεις που θα μας τις αναφέρει ο ρεπόρτερ μας Νάσος Πριτσαπίδουλας. Βατά τα όσα μας είπε σήμερα, ήταν πράγματα εντάξει που γνώριζα, αλλά θέλω να πω ότι αν ήμουνα μια κοπέλα η οποία δεν ήξερα, όπως τα μετέφερε η κυρία Παλετσάκη, θα μου ήταν πάρα πολύ κατανοητά και αυτό είναι μεγάλο προσόν. Θέλω να μου βρείτε το σούπερ. Αλλαγές φέρνουν τα νέα μέτρα στους επιχειρηματίες. Ναι, ωραία, smooth, έτσι πιο μαλακό. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι. Ναι, αγάπη μου. Εγώ ήθελα να πω ανακοίνωση σημαντικών μέτρων για τις επιχειρήσεις. Ωραίο και αυτό. Δίνεις καλό. Παιδιά, μ' αρέσετε. Είσαστε, μπαίνετε στο κλίμα. Και αυτό είναι μπράβο σας, είναι πάρα πολύ θετικό. Μπράβο. Όλα τα κορίτσια είχαμε μείνει προσιλωμένες στο τι θα πει. Ήταν και αυτή πιο γλυκιά. Φαινόταν η πρόθεσή της να μας μάθει. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί από την κυρία Νανά Παλετσάκη και δεν ήθελα να σταματήσει το μάθημα, δεν ήθελα να τελειώσουμε. Πάμε μέσα να κάνουμε το δελτίο, γιατί θέλω όσες είναι για δελτίο, παρακαλώ, περάστε στην αίθουσα του Δελτίου Ειδήσεων. Μας πήρε η κυρία Νανά στο δωμάτιο με τους καθρέφτες για να παρουσιάσουμε η κάθε μία ξεχωριστά την αποστολή της. 5, 4, 3, 2, 1, φύγαμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open TV, Open στην αλήθεια, όπου εδώ σας εξασφαλίζουμε καθημερινά όλα τα τελευταία γεγονότα και τις εξελίξεις που συμβαίνουν εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, πάντα με εγκυρότητα και εμπιστοσύνη. Κυριακή σήμερα 12 Μαΐου, είμαι η Τζέννη Λάτου και πάμε να δούμε συνοπτικά τις κυριότερες ειδήσεις ημέρας. Κλειστός ο Κηφισός τώρα, αδύνατη μετακίνηση κατά μήκος λεωφόρου. Θα συνδεθούμε σύντομα ζωντανά με τον Κηφισό, με τον συνεργάτη μας Κωνσταντίνο Ρεξόπουλο. Μπορείτε να μας πείτε αν ο Κωνσταντίνος είναι έτοιμος. Θα παρακολουθήσουμε σε λίγο το βίντεο, οπότε... Πώς! Λοιπόν, εδώ θέλω λίγο να σου... Πήγαινε κάτω, πήγαινε εκεί. Πρόσεξε. Είσαι... Όχι, καλά το... καλά το πάει. Λίγο είσαι πιο... λίγο κέρινη, δηλαδή δεν σπάς και είσαι, έχεις τόσο άγχος να το πεις όλο, δεν χρειάζεται. Γιατί έχεις το τάμπλετ που μπορείς να το κοιτάξεις κάτω, μπορεί να έχεις χαρτιά και να πάρεις χρόνο για αναπνοή. Μας έκανε παρατήρηση σχετικά με τη στάση του σώματός μας, πώς πρέπει να μιλάμε. Πραγματικά δεν ήξερα, με είπε, με χαρακτήρισε κέρινο μείωμα, πρέπει να το δουλέψω αυτό. Γιατί φυσικά οι ειδήσεις είναι εκτός του πεδίου μου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Κορυφώνονται οι εξελίξεις των ευρωεκλογών που θα δούμε αναλυτικά στη διάρκεια του δελτίου μας. Η Αναστασία Αυγουστή είναι μαζί μου στο στούντιο, η Καλομήρα Κυριαζοπούλου στην αίθουσα σύνταξης και η Αγάπη Λιδιώτη βρίσκεται έξω από το υποκατάστημα στο Χολαργό που θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για τη ληστεία. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το πολιτικό κλίμα και τις ευρωεκλογές. Αναστάτωση συγγνώμη. Λοιπόν, στο. Θέλω, τώρα κάνουμε την πρόβα μας. Ναι. Τι δεν σας αρέσει? Εντάξει, μπορείς το πάρω να το διαβάζει. Αν το κοιτούσε ευθεία θα ήταν... Καταρχάς έχει σωστή φωνή. Θέλω να κάνουμε το εξής. Απλά αγχώθηκα γενικά τώρα. Πάτα αρχώνεσαι, σκέψου να δεις... Λοιπόν, τα μαλλιά πίσω, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Θέλω ναι, να μου βάλεις τα μαλλιά εδώ. Έτσι θα τα κάνω. Δεν θέλω να κουνάς αυτό το χέρι. Κατάλαβες. Ήμουν έτσι και μετά... Άστο αυτό εδώ. Και ξεκίνα, το κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Το λες, κοιτάς, δεν χρειάζεται να το διαβάσεις αυτό. Ναι. Καλησπέρα σας κύριε. Θέλω να μου κόψεις το κείμενο και θέλω να είσαι, πιο εαυτός σου. Πώς θα έλεγες, μπαίνεις στο σπίτι της μαμάς σου. Έλα μου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Πολύ καλύτερο. Τα κορίτσια που είχαμε την αποστολή για το κεντρικό δελτίο, το δελτίο ουσιαστικά, εγώ θα έχω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μας βοήθησε πάρα πολύ τη στιγμή που μας πήρε μέσα στους καθρέφτες.
Γιατί εμένα συγκεκριμένα μου έδωσε αρκετές συμβουλές, τις οποίες δεν τις είχα σκεφτεί και ήταν αρκετά καθοδηγητική και με βοήθησε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Λία Σουρχεδάκη εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Συναγερμό σήμερα, Τετάρτη 8 του μηνός, στον ΠΟΗ για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι σωστό? Καλά το ξεκινάς, αλλά πρέπει να δώσει στοιχεία. Ωραία. Τι έγινε? Εγώ είχα γράψει. Αυτός ο ιός μεταφέρεται από κουνούπια και από τσιμπούρια με κύριο ξενιστή τα πτηνά. Προκαλεί τον πυρετό του Δυτικού Νείλου και καθώς βρέθηκαν κρούσματα και στην υπόλοιπη Αίγυπτο, έπεσε σήμερα Τετάρτη 8 του μηνός στο τραπέζι του Υπουργείου Υγείας το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση και την μείωση της περαιτέρω εξάπλωσης της λίμωξης αυτής. Θα πάω στο έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας εξαιτίας των κρούσματων που αφορούν στον ιό του Δυτικού Νείλου. Μετά μπορείς να δώσεις το βίντεο ή στην ρεπόρτερ υγείας να σου πει τι αφορούσε η έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας. Mm. Άρα λοιπόν πρέπει να είσαι πολύ πιο σίγουρη για αυτό που μεταδίδεις, πολύ πιο έτοιμη για αυτό που θα ακολουθήσει. Γίνε τηλεθεατής. Κατάλαβες. Εάν δεις τον εαυτό σου ως τηλεθεατής, θα καταλάβεις που είσαι εσύ λάθος. Πού είναι τα σημεία που δεν πείθεις? Επειδή εγώ, όπως κατάλαβα, πρέπει να κάτσω να το ξαναγράψω όλο σήμερα. Δεν πειράζει. Μισό λεπτάκι. Για να το καταλάβω, να το γράψω μόνη μου, να μην ξαναγχωθώ, να μου φύγει. Ξεκινάμε με το intro μας, με το opening μας. Ωραία, που είπατε λίγο πιο μικρό. Μετά λέμε εν συντομία και τα τέσσερα θέματα και περνάω στην πρώτη ανάλυση του πρώτου θέματος. Θέλω να διαβάσεις κατευθείαν την οδηγία. Γιατί άμα είναι... Διαβάστε. Εδώ, ερμηνεία της... Πες τι λέει. Διάβασέ το. Να στο διαβάσω όλο. Όλο. Λοιπόν. Τι σας λέει η οδηγία? Βρείτε τον τίτλο του δικού σας δελτίου ειδήσεων, αναδείξτε τη σωστή σειρά προτεραιότητας από τις 4 ειδήσεις της ημέρας, γράψτε τους τίτλους των ειδήσεων και τα σούπερ της κάθε είδησης, είναι οι τίτλοι που αναγράφονται, και παρουσιάστε το πρώτο θέμα του κεντρικού δελτίου. Μπρά. Είναι σαφές. Παρουσιάστε το πρώτο θέμα του κεντρικού δελτίου. Αυτό δεν σας λέει και παρουσιάστε χθες και τα τέσσερα θέματα του δελτίου. Εντάξει, της το είπα και χθες όταν με ρώτησε. Χθες βράδυ. Πάμε μέσα, γιατί... Ευχαριστούμε, είναι... αλήθεια, ευχαριστούμε. Ήτανε... Άρα εγώ ήταν. Χρειάζεται. Αυτό που θέλαμε. Άρα δεν ήταν. Χρειάζεται να πω καν για τα θέματα εδώ και να βάλουμε τους τίτλους. Πάμε, γιατί τελείωσε ο χρόνος και πρέπει να χαιρετήσω και τα... Εμένα δεν με... Επιμένω ότι πρέπει να το κλείσω. Ναι. Θέλω να κάνεις αποφώνηση. Η Λία πάλι πανικοβλήθηκε γιατί τελικά δεν είχε καταλάβει ακριβώς το τι της είχε ζητηθεί. Παρ' όλα αυτά, χθες το βράδυ εγώ το είχα συζητήσει μαζί της και της είχα πει ότι ζητάνε αυτό και αυτό. Το παρέβλεψε και είπε σήμερα ότι δεν το γνώριζε και ότι είχε πλήρη άγνοια. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω, ελπίζω να ανταπεξέλθει. Λοιπόν, σας χαιρετώ, καλό διάβασμα, καλή πολύ επιτυχία. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, μπράβο σας. Συνεχίζουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Το μάθημα το σημερινό ήταν πραγματικά ένα δώρο σε μας, αλήθεια, και πραγματικά, μακάρι να ήταν και όλα τα κορίτσια που είναι στο σπίτι για να το παρακολουθήσουν, γιατί η κυρία Νανά ήταν τόσο λεπτομερής, τόσο περιγραφική. Αυτά τα πράγματα δεν τα μαθαίνεις και δεν τα μοιράζονται και εύκολα άνθρωποι του χώρου. Δηλαδή, θεωρώ δεν θα έρθει κάποιος εύκολα για να σου πει όλα τα μυστικά, αλλά ήταν πολύ δοτική. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω ευγνωμοσύνη. Ό,τι και καλά. Ναι, το πρώτο θέμα θέλω να μου πεις, χωρίς να μου πεις όλο αυτό, σου έχω πει όταν μου λες πολλές πληροφορίες. Ότι δεν, όλο δεν αυτό είναι λάθος. Γιατί κλαίστε να καταλάβω. Και τώρα πρέπει να έχω πολύ μικρό intro, να παρουσιάσω μόνο το πρώτο θέμα. Ωραία, και σου κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Κατάλαβα τι είπες. Δεν χαίρεσαι το ότι ήρθε η κυρία Νανά πριν κάνει το βίντεο και αυτά και βγει στην πρεμιέρα και γίνει εκεί. Διόμπα δεν θα γινόταν, γιατί ήθελε πολύ σκέψη. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι κανένας δεν θα το ανεβάσει. Μόνο εγώ το κατάλαβα αυτό. Ναι, εντάξει, εγώ περνάω σε αυτό, αγάπη μου. Δεν χαίρεσαι. Πες, μωρό μου, ευχαριστώ. Μη κλαις. Καταρχήν, αυτό είναι το μυαλό σου. Ναι. Όπως σου είπα, ακριβώς. Όπου και λάθος να είναι, τουλάχιστον θα πεις εγώ το σκέφτηκα έτσι, θα μπορείς να το δικαιολογήσεις. Εγώ το λέω, μην τα λάθεις. Και ποια είναι όλη λάθος στην καρδιά μου, μα πρέπει να στη σημερινή αποστολή. Να σου πω κάτι, εγώ στο είπα από την αρχή ότι μωρό μου, τι στο είπα, όλο δεν αυτό το κρινόμαστε και για την σκέψη μας και για το γράψιμό μας. Το τόνισα αυτό, στο τόνισα. Η Λία έχει αγχωθεί πάρα πολύ, αλλά είναι και αυτό μέρος της αποστολής. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι δεν μας τα δώσαν όλα έτοιμα και απλά να τα εκφωνήσουμε. Θέλανε να δούμε πώς θα κρίνουμε εμείς τα θέματα, αν θα καταλάβουμε ακριβώς τι μας ζητάνε. Αυτή ήταν η δοκιμασία μας.
Μην κλαις, καρδιά μου, να χαίρεσαι. Αλήθεια σου λέω. Μην κοιτάς αυτό το σημείο το δέντρο. Αν δεν μπορώ να αγχωθώ, δεν ξέρω αν θα το αλλάξω. Και όλες μπορεί να το κρατήσω και όπως είναι, γιατί εγώ έτσι το σκέφτηκα. Ναι, και να πει αυτό που έχει κάνει. Εγώ έτσι να πει στην πρώτη. Σε βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ τώρα που ήμουν τρίτη. Τι πάλι που με βοήθησε. Πάλι βιαζόταν η γυναίκα. Και πάλι εμένα αυτέ οι πληροφορίε για το πώ στέκεσαι και το πώ μιλά ήταν για όλου μα. Δεν ήταν προσωπικά για μένα. Ξέρω, τα παρακολουθούσα, αλλά έτσι. Δεν ήταν για μένα μόνο. Για όλου ήταν οι πληροφορίε, τι τάσει και το πώ μιλά και το τέλο. Εγώ σου λέω ότι πραγματικά. Κορίτσια, κάνουμε πάση. Πηγαίνετε να φάτε την έτοιμο το φαγητό. Δεν είναι τυχαίο ότι μα θέλουν να κρίνουν το μυαλό μα και τη σκέψη μα. Όμως είναι το δικό σου μυαλό. Υποστήριξε το, τουλάχιστον κάνε αυτό, κατάλαβες. Αυτό που σου έλεγα από την αρχή. Δεν ξέρω κατά πόσο προλαβαίνει η Λία να διορθώσει την αποστολή της και να τα ξαναγράψει όλα από την αρχή. Ίσως τα πάει καλά, ίσως όχι, αλλά όπως και να έχει, κρινόμαστε και για το μυαλό μας. Δηλαδή, αν μπορέσει να υποστηρίξει αυτό που έγραψε ότι το σκέφτηκε με κάποιον τρόπο, πάλι υπέρ της θα είναι. Θέλω να φύγω. Δεν θέλω να φύγω. Εγώ τόσες μέρες δεν έχω κλάψει, δεν έχω ξεσπάσει. Δεν έχω βγάλει αυτή την πίεση και το άγχος που εμείς το βιώνουμε. Οπότε μου βγαίνει συσσωρευμένο. Όταν έχεις περάσει πολύ σοβαρά πράγματα στη ζωή σου, λες τώρα, γιατί όλο αυτό το ξέσπασμα γι' αυτό εδώ, εφόσον έστω έχω ένα διήμερο μπροστά μου να το κάνω από το μηδέν. Γιατί δεν μου πω ότι αυτό είναι σωστό, δεν μπορώ να το πω. Οπότε από τη μία σκέφτεσαι ότι έχεις περάσει πολύ πιο σοβαρά πράγματα και είναι κι άλλα πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο αυτό. Αλλά από την άλλη, όταν τα βάζεις με τον εαυτό σου ότι γιατί εγώ το είχα πάρει όλο αυτό αλλιώς και ήθελα να τα βάλω όλα όπως τα διάβαζα και τελικά είναι όλο λάθος. Τι έχεις? Πες μου για το δελτίο. Εσύ μου τι λες, απλά προσπάθησε όσο μπορείς να προετοιμαστεί. Αναστασία σου. Αναστασία. Δεν ήθελα να με δουν ένα τέο, δεν ήθελα να με δουν σε αυτή την κατάσταση, δεν ήθελα να ασχοληθεί καμία μαζί μου γι' αυτό. Γιατί εμείς μεταξύ μας ήμασταν οι μοναδικές που δεν βοηθιόμασταν. Οι μοναδικές. Γιατί δεν σου βοηθάει, εντελώς ανταγωνιστικά το είχαν δει μάλλον. Κάποια άλλη εθνολάδα. Χθες με βοήθησε πρώτη φορά. Και, γιατί εγώ το ξεκίνησα, εγώ πήγα να τη βοηθήσω, τη συνήθιζα, τη είπα τα θέματα. Πώς να έρθει μόνη της, δεν πρέπει και εσύ να πεις θέλω βοήθεια. Και εμένα δεν ήρθε μόνο της έλεγα να μου πει. Θέλω να σε βοηθήσω, δεν λέω άλλο να με ακούσει. Στενοχωρήθηκα που είδα τη Λία να κλαίει, γιατί σίγουρα όλες είμαστε πιεσμένες. Δεν θεωρώ ότι κάποια έχουν βοηθήσει περισσότερο, κάποια λιγότερο. Έλα, καμάρε μου. Στα τηλεπαιχνίδια όλα τα κορίτσια που τους καταχάρηκα. Ορίστε, η μία με την άλλη πρόβα μαζί, σχόλια, παρατηρήσεις, μπλα μπλα μπλα. Στο πρώτο μάθημα της τώρα, μίλησα με μια κοπέλα που βιώνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με μένα. Τζα! Πού είστε, πού είστε! Καλώς η κούκλα μας. Τι ώρα μας εμφανίσαι. Κοίταξε, τη δεύτερη εβδομάδα λοιπόν βλέπεις ότι αρχίζει και χτυπάει το κουδούνι όταν έρχομαι. Δεν σε έχω ξεχάσει. Νάτι, άρα την τρίτη εβδομάδα θα πέφτουν πυροτεχνήματα. Τι ωραία, Κατερνάκη. Είμαι σίγουρη. Γεια σας. Δεν σε ξέχασα. Μπαίνει η κυρία Γκαγκάκη και χάρηκα ξανά πάρα πολύ όπως κάθε φορά που τη βλέπω, γιατί αυτή η γυναίκα πάντα μας περνάει μια πολύ καλή διάθεση και μας διορθώνει, μας προσφέρει τη βοήθειά της, προσφέρει πάντα έξτρα βοήθεια, κάθεται πάρα πολλές ώρες και εύχομαι να το κάνει και σήμερα αυτό για να μας βοηθήσει με τις αποστολές μας. Πάμε να δούμε τα τρομερά πράγματα. Τι έχουμε, τηλεπαιχνίδι, έτσι. Τηλεπαιχνίδι. Ποια θα ξεκινήσει? Να ξεκινήσω εγώ λίγο, γιατί έχω λίγο κάποιες απορίες όσον αφορά τη σύνταξη. Άμα ξέρω να στις πού, ναι. Ωραία, καταρχήν, πώς το λες το τηλεπαιχνίδι? Έμπνευση. Έμπνευση. Για πες το, για περιγράψε μου το λίγο. Έχει από τις τρεις παίκτριες, θα πρέπει πιο γρήγορα να χτυπήσει τον μπάζερ. Άρα κάτσε μισό λεπτάκι. Ναι. Καταρχήν πρέπει να πεις. Κανόνες. Είναι τρεις παίκτριες. Τρεις παίκτριες. Κανονικά τη μία μας έχουν πει να παρουσιάσουμε. Ναι, αλλά εσύ δύο κανόνες.
Ναι, ναι. Γι' αυτό τους λέω αναλυτικά σε δύο, έτσι, σε δύο παραγράφους. Όχι, ρε παιδί, εγώ σε ρωτάω για να καταλάβω και μετά θα μου πεις αυτά που είναι να πεις. Μπράβο, γιατί δεν τα καταλαβαίνει. Ναι, η μία παίκτρια θα παίξει, αλλά η διαδικασία ανάδειξης της μίας παίκτριας είναι μέσω μπάζερ και ποια θα πάει πιο γρήγορα να χτυπήσει τον μπάζερ, αυτή θα είναι η νικήτρια. Με ερώτηση. Χωρίς ερώτηση, μόνο να τρέξουν. Ποια θα τα πατήσει πρώτη. Για να επιλεχθεί. Για να επιλεχθεί να παίξει. Ναι. Άρα έχει fitness. Ναι, τέτοιο. Fitness. Λοιπόν, και αυτή που θα πάει πιο γρήγορα, αυτή θα είναι η νικήτρια που θα κάνει τις τρεις ερωτήσεις για να κερδίσει τα 1000 ευρώ. Γιατί είναι έμπνευση. Γιατί το πες έμπνευση. Γιατί το πάει έμπνευση, γιατί είναι ερωτήσεις. Μου ήρθε έτσι λίγο, είναι πιο παιχνιδιάρικες οι ερωτήσεις. Από πού εμπνεύστηκες. Από τον Όλυμπο. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς ήταν η θεή του Όλυμπου. Δύσκολη. Δύσκολη ερώτηση, γι' αυτό είχα έμπνευση. Προβλημάτισε λίγο, γιατί θα πρέπει να βρω μια αιτιολογία. Απλά γενικά, μόλις διάβασα τις ερωτήσεις μου, μου ήρθε αυτός ο τίτλος, έμπνευση, και τραγουδούσα το τραγούδι της Βύση. Καλησπέρα σας, είμαι η Ντούφα Ιωάννα και σας καλωσορίζω στην καθημερινή μου. Ιωάννα Ντούφα. Ναι. Ιωάννα Ντούφα, ναι. Γιατί. Εγώ αυτό θυμάμαι, ότι λες πρώτα όνομα και μετά επίθετο. Μόνο στο στρατό τα λες ανάποδα. Σωστά. Νομίζουν όλοι ότι είναι το σωστό να λες το επίθετο. Το επίθετο. Το όνομα είναι. Δεν είμαστε πάντα και σε όλα. Δεν είμαστε στο στρατό. Σωστά. Ήθελα να σου πω, αλλά λέω μάλλον έτσι είναι σωστό. Επειδή δεν είμαι Ελληνίδα, λέω μήπως αυτό. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ιωάννα Ντούφα και σας καλωσορίζω στο καθημερινό μας παιχνίδι Έμπνευση. Ελάτε να πούμε αναλυτικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Τρεις παίκτριες από το κοινό μας βρίσκονται αντιμέτωπες με το χρόνο. Η πιο γρήγορη κερδίζει την αναμέτρηση στο σημερινό μας παιχνίδι. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Είστε έτοιμες να παίξουμε? Ναι. Ανυπομονούμε. Όταν ξεκινήσει το χρονόμετρο, η πιο γρήγορη παίκτρια που θα πατήσει το μπάζερ θα έρθει απέναντί μου και θα διαγωνιστεί. Όχι. Όταν ξεκινήσει το χρονόμετρο, θα τρέξουν να πάνε στον μπάζερ, σωστά. Ναι. Αυτό πρέπει να πεις. Ναι. Όταν ξεκινήσει το χρονόμετρο. Όταν ξεκινήσει το χρονόμετρο. Θα έχετε. Η πιο γρήγορη από όσου θα φτάσει. Η πιο γρήγορη. Θα πεις, λέω τώρα. Όταν ξεκινήσει το χρονόμετρο. Όποια φτάσει πρώτη. Όποια. Ναι. Όποια. Όχι. Θα τρέξετε προς τον μπάζερ. Ναι, πρέπει να πεις. Ότι όταν ξεκινήσει, θα τρέξει προς τον μπάζερ. Ωραία. Όποια προλάβει και είναι πρώτη και το χτυπήσει, θα είναι η σημερινή συμμετέχουσα. Θα είναι η σημερινή αυτή. Καλύτερο αυτό. Ναι, όποια προλάβει. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Ναι. Θα είναι η παίκτρια που θα διαγωνιστεί για να κερδίσει τον ποσό των 1000 ευρώ. Έτσι. Τέλεια. Να ξεκινήσει το χρονόμετρο, παρακαλώ. Ναι. Ξεκινάει. Και αυτό το χρονόμετρο αν τρέξανε, πατάνε τον μπάζερ και ήταν η Όλγα. Παίζανε, μπράβο! Μπράβο, Όλγα, μπράβο, Όλγα. Μπράβο. Η Όλγα είναι 36 χρονών, έχετε από τις Σέρες. Ναι. Και είναι γνωστή παρουσιάστρια. Ναι. Μπράβο, καλώς ήρθες, Όλγα. Είναι γνωστή παρουσιάστρια και όπως ή ό,τι άλλο είναι, και όπως είδατε όλοι, και πάρα πολύ fit. Και πάρα πολύ φίλοι. Πολύ fit. Fit. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, και πολύ fit. Ναι. Να πάμε στο wellness, ναι, με την έμπνευση. Μπορείς να πεις είμαι πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Πες κάτι. Και όπως είδα, αφού το κάνεις που το κάνεις. Να πω κάτι. Για βες. Λοιπόν, όπως θα πάνε να πατάνε το μπάρι, θα πάνε κάθε μία με κάτι, με κάποιο σκουότ ή τζάμπινγκ ή έμπνευση. Δικά σε μία άσκηση. Αυτό αγάπη θα φοράμε και τα κούνι. Παιδί μου, τι λες, μωρέ. Έτσι δεν έχουν το ίδιο. Να συνδέσουν τον τίτλο. Ναι, αλλά δεν θα έχουν την ίδια ευκαιρία. Είναι λίγο τους αδικείς της παίκτριας. Σε αδικό, ε. Πρέπει κάτι να πεις όταν θα πεις τη διαδικασία. Οι ερωτήσεις είναι. Ναι. Τι είναι οι ερωτήσεις, γενικά πώς χαρακτηρίζουν, είναι εύκολες ερωτήσεις. Πολύ εύκολες. Άρα όταν θα κάνει. Τι θα μετρείς για να κερδίσει όμως. Γιατί άμα είναι πολύ εύκολες. Α, ή ξυπνάμε. Ή θα, μήπως θα είναι ταχύτητα. Πρέπει να απαντάει γρήγορα. Όχι. Αφού μία έχουμε πάλι. Να έχω τρεις. Αφού λένε μία να παρουσιάσω. Πάλι αυτό με μπέρδεψε πάρα πολύ. Μπορείς όμως να πεις. Αν απαντήσεις την ερώτηση, λέω δανείζομαι σε 10 δευτερόλεπτα, σωστά, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αν δεν απαντήσεις την ερώτηση σε 10 δευτερόλεπτα, σωστά, θα πρέπει να αλλάξουν να έρθει η δεύτερη. Να έρθει η άλλη. Ναι. Α, ναι, έχω αυτό που έχω τρεις και είναι εναλλακτικές. Ναι. Είναι απλό. Ωραία, σκέψου το. Πάμε. Α 12, ναι. Β 11. Α, τους δίνεις και εναλλακτικές. Ναι, αυτό σας λέει πάρα πολύ εύκολο. Mm. Οπότε λέει η Όλγα 12. Θα ήταν πιο εύκολο είναι αυτό. Mm. Και μετά θα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάποιο σχόλιο εδώ πέρα, ας πούμε, για. Πες κάτι. Άμα πει είναι 12 η θεή, πες θεά είσαι. Θεά είσαι, μπράβο. Βέβαια, θεά είμαι κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και μεγάλωσα και σκιά του Λίμπου, έτσι. Για να μην παίρνεις και πολύ τα πάνω. Μπράβο, μπράβο. Σωστά. Είναι μια φυσική φράση. Μπράβο. Ευχαριστώ, παιδί. Και όπως γνωρίζετε, η καταγωγή μου είναι από την όμορφη Ελασσόνα. Μεγάλωσα στη σκιά του Ολύμπου.
Και έτσι φυσικά είμαι κι εγώ μια θεά από τους 12 θεούς. Υπερβολικό, αλλά καλό. Σήμερα ξεκινάει το τηλεπαιχνίδι έμπνευση, το οποίο βασίστηκε σε μία δική μου. Και γι' αυτό το λέω έτσι. Ναι. Okay. Και ελπίζω ότι σιγά σιγά θα γίνει και δική σας. Και δική σας έμπνευση. Ναι, ωραία. Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Οκ. Okay. Okay. Εντάξει. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Με την κυρία Γκαγκάκη τα πήγαμε πάρα πολύ καλά έτσι, στην ανάθεση που μας έχουν κάνει στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Μου έλυσε πάρα πολλές απορίες και με βοήθησε έτσι να συντάξω καλύτερα την εργασία μου που έχω για αυτή την εβδομάδα. Εγώ έχω το τηλεπαιχνίδι The Challenge. Οκ. Okay. Και στο οποίο οι κανόνες είναι οι εξής. Είναι κάποιοι παίκτες. Όποιος λοιπόν πει πιο καθαρά τη λέξη challenge έχοντας ένα καπάκι στο στόμα του, κερδίζει, το οποίο το ποιος θα κερδίσει το αποφασίζει το κοινό με τις ψήφους του. Μισό λεπτάκι να καταλάβω. Έχουμε τους παίκτες. Ναι. Τους βάζουν να φάνε ένα καπάκι. Ναι, ναι, θα βάλουν στο στόμα τους ένα καπάκι. Άμα καταπιούν το καπάκι, εγώ δεν σε ξέρω. Όχι, όχι, μόνο μία θα είναι, να ξέρετε. Μήπως θες να τους βάλεις μια τσιχλόφουσκα μεγάλη και να μην βάλουν καπάκι. Δεν είναι πολύ καλό πράγμα, καθαρό. Είναι ένα παιχνίδι, αν το έχετε δει, που είναι σαν μασέλα, έτσι πολύ μεγάλο και το φοράς και πρέπει να πεις μια λέξη για να την καταλάβει κάποιος. Ναι, αλλά εδώ τους βάζεις ένα καπάκι και δεν είναι πολύ, πολύ. Okay, να βάλω τσιχλά, να τους βάλω. Όχι, λέω σκέψου το. Ξέρω εγώ, να φάω ένα καπάκι είναι λίγο σαν να πήγα και παίρνω καπάκια που είναι πεταμένα κάτω και να βρεις κάτι που να φαίνεται ότι είναι, λέω, τι μπορεί να είναι, μια μεγάλη τσίχλα. Σκέφτηκα, για να μην ζητήσω τα τρομερά πράγματα από την παραγωγή, τι θα μπορούσα μέσα από το σπίτι να δαγκώσουμε, όχι να βάλουν στο στόμα τους εντελώς οι παίκτριες κάτι, ώστε να λιώνει λίγο τη φωνή και να μην μπορεί να μιλήσεις καθαρά. Δεν τη άρεσε. Χάρηκα που μου το είπε τώρα και δεν περιμέναμε το live, γιατί δεν είχα σκεφτεί. Αλήθεια είναι να το σκεφτώ. Οπότε θα κρατήσω τη συμβουλή της. Ή τουλάχιστον να σκεφτώ κάποιο άλλο φαγόσιμο. Έρχεται η καλομήρα, τι ωραία, τι καλά, συγχαρητήρια κέρδισε. Την παρουσιάζω και έπειτα τη ρωτάω αν είναι έτοιμη να βγάλει πέρα στην πρόκληση της βραδιάς. Okay. Α, πιο πριν τη λέω, ποιοι είναι οι φόβοι της, γιατί είναι το παιχνίδι που σε γεμίζει γνώσεις, επειδή απαντάμε σε ερωτήσεις γνώσεων, και σε κάνει να ξεπερνάς και τους φόβους σου. Δηλαδή, προκαλώ τον άλλον, τον παίκτη που θα έρθει, να κάνει κάτι που φοβάται. Οκ. Okay. Οπότε, τη ρωτάω ποιοι είναι οι φόβοι της, μου λέει, ξέρω εγώ, το σκοτάδι, τα ψαλίδια και ξέρω εγώ τι άλλο θα μου πει, το αεροπλάνο, και την προκαλώ. Να, ας πούμε, να κουρευτεί. Αφού φοβάται τα ψαλίδια. Τι θα κερδίσει άμα κουρευτεί. Θα σας πω. Α. Την προκαλώ λοιπόν συγκεκριμένα να κάνει αυτό. Η κάθε ερώτηση που θα απαντάει σωστά είναι 500 ευρώ. Μα πώς είναι, μισό λεπτάκι, βερπουλάκι μου. Δεν κατάλαβα. Πείτε, ωραία να το πω. Δεν κατάλαβα. Αφού την προκαλείς να κάνει κάτι, τι ερωτήσεις θα απαντήσει. Την προκαλώ να κάνει κάτι την ώρα που απαντάει στις ερωτήσεις γνώσεών. Ταυτόχρονα δηλαδή. Εγώ τη ρωτάω και εκείνη κάνει το challenge. Οκ. Okay. Okay. Να σας πω. Οκ, okay, δεν έχω κάτι να πω, ναι. Ήθελε στην αρχή η παίκτριά μου να κουρευτεί. Κανονικά να κουρευτεί. Και της λέω, ωραία, θες να το κάνουμε σαν πρόκληση στο παιχνίδι μου και μετά να είναι φιλανθρωπικός ο σκοπός και να δώσουμε την αλογουρά της π.χ. που θα κόψουμε. Για το... Ναι, ναι, για να γίνουν περούκες. Σε δημιουργία περούκας για τα καρκινοπαθή παιδιά. Οπότε, αφού μου λέει ότι φοβάται το ψαλίδι, της λέω την ώρα που θα της κάνω τις ερωτήσεις, την προκαλώ να κουρευτεί. Και τη ρωτάω, δέχεσαι την πρόκληση. Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτείς ότι πρέπει να κάνεις ένα παιχνίδι, το οποίο δεν είναι μόνο μία φορά. Άρα, θεωρητικά, τους υποψήφιους παίκτες, τους έχετε ρωτήσει πριν όταν τους διαλέγετε, ποιοι είναι οι φόβοι τους. Ναι, ναι. Άρα, εσύ είσαι προετοιμασμένη για να έχεις. Να τη φοβήσεις με κάτι από αυτά που είναι. Για το αεροπλάνο πιστεύω δεν θα το φέρεις εύκολα. Εντάξει. Ωραία. Και αν σου πει όχι. Αν μου πει όχι, περνάμε στην επόμενη. Α, οκ. Okay. Okay. Αν δεν δέχεται και την πρόκληση, δεν θα πάρει ούτε τα χρήματα, δεν θα ξεπεράσει το φόβο της. Okay. Και περνάμε στην επόμενη. Τέλεια. Λέλιο, συγκλονιστικά καλό το μάθημα με την κυρία Γκαγκάκη. Το περίμενα πώς και πώς, καθώς δεν έχουμε παρακολουθήσει εμείς κάποιο άλλο μάθημα ξεκάθαρα και μόνο για τη δοκιμασία μας. Πολύ ωραίες οι συμβουλές της, τις κράτησα όλες. Έκανα ό,τι μου είπε γιατί είναι και κριτής. Πρώτη ερώτηση. Στο τραγούδι, ένα χρόνο το περισσότερο, της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα, η στίχη είναι
Ένα χρόνο το περισσότερο κρατάει το πάθος και γίνεται μίσος. Το μίσος γίνεται α. Φοβός, β. Ψέμα ή γ. Τύψεις. Α. Πολύ σωστά. Θυμάμαι. Φόβος είναι η σωστή απάντηση και 500 ευρώ είναι δικά της. Δεν θυμάμαι αν το είπα ότι κάθε σωστή απάντηση είναι 500 ευρώ. Παρόλα ναι, αυτά. Τότε έχεις ένα θεματάκι λοιπόν. Να μην πω για τα χρήματα. Όχι, μου λείπει ένα κενό. Άμα έχει χρήματα, θα πεις για τα χρήματα. Ναι. Έχει, τότε πρέπει να τα πεις νωρίτερα. Σωστό, πιο πριν. Δύο. Δεύτερη ερώτηση. Τις έχω απολύσει. Δύο φορές. Δεύτερη ερώτηση. Η Φιλουμένα Μαρτουράνο είναι α. Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας. Β. Ηρωίδα θεατρικού έργου. Ή γ. Ηρωίδα της Ιταλικής Επανάστασης. Ωραία. Α. Β. Πολύ σωστά. Το Β είναι. 1000 ευρώ είναι δικά σου. Αντέχεις. Όλα καλά. Πώς πάει το. Εντάξει. Πώς πάει, ναι. Μπράβο σου, Καλομήρα, για τις εύστοχες απαντήσεις σου και το θάρρος σου. Ναι, αλλά η Καλομήρα ακόμα δεν έχει κόψει ούτε τη μία τούφα. Ναι, τα άκοψε. Είναι αλογουρά. Είναι έτσι, τσουκ. Δεν μπορεί όμως να τις τα κόψει, να την κάνει κλακ. Θα την αφήσει την άλλη. Δεν θα τα κόψει κανονικά. Έχει μία κοπέλα από εδώ, ψεύτικη αλογουρά. Το κατάλαβα, αλλά εσύ υποτίθεται ότι παρουσιάζει ένα κανονικό παιχνίδι. Ναι. Εγώ λοιπόν θα σου πω μετά, όταν θα κάθουμε απέναντι, ότι αυτό το οποίο έχει σκεφτεί. Αλλά σε κρίνω στην παρουσία σου και όχι στη σκέψη. Ότι έχει κενά, διότι αυτό θα πάρει ώρα. Ό,τι μπορώ να αποκομίσω, ό,τι μπορώ να κρατήσω, το κρατάω πάρα πολύ σφιχτά και δεν θέλω να περνάει κάτι έτσι άσκοπα. Παιδιά, πάντως η κυρία Γκαγκάκη ασχολείται πάρα πολύ. Απλά δεν νομίζω να μας προλαβαίνει μέχρι τις 9 που θα πρέπει να φύγει. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν μέναμε μαζί στο παιχνίδι, αν ήμασταν κάπου έξω, δεν θα κάνει καμία παρέα με καμία. Γιατί? Δεν θα τύχαινε. Τι λες, καλέ, γιατί. Όχι, εγώ με κάποιες τα έκανα. Με κάποιες, αλλά πιστεύω. Κοίτα, με κάποιες ναι, αλλά πιστεύω έξω όχι. Γιατί είμαστε τόσο διαφορετικές. Έχουμε τελείως διαφορετικά ενδιαφέροντα. Άλλες ζωές σε άλλες πόλεις. Εγώ μπορώ να πω σίγουρα με 8. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν θα κάνετε. Εγώ θα έκανα παρέα με όλες. Όχι, ότι θα μπορούσα να κάνουμε παρέα. Ενώ ότι δεν θα γινόταν λόγω και από τη ζωή που έχουμε. Ναι, να βγαίνουμε συχνά ναι, δεν γίνεται, λέω, όχι. Πώς ναι. Να κάνουμε. Δεν θα γινόταν με τίποτα, όχι. Λοιπόν, μας είχαν δώσει... Μου επιτρέπετε να δω κοντά. Να με ρωτήσεις κάτι τεχνικό. Μου επιτρέπετε να δω κοντά της. Επιτρέπω. Λοιπόν, προφανώς δεν μας βλέπει κανείς. Διαβάστε πολύ γρήγορα αυτό εδώ, μέχρι το τελευταίο θέμα. Μέσα. Εγώ λοιπόν τι δημιούργησα. Mm-hmm. Ακούστε πώς το κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι στο intro μου ξεκινάω με τον τίτλο του. Για να μου ζητάνε, λέω τίτλο, πρέπει να βάλω και τον τίτλο μου. Εγώ τους είχα δώσει ειδήσεις κλικ της Λίας Σουριαδάκης. Μόνο και μόνο γιατί. Επίσης, άμα πεις της Λίας Σουριαδάκης, θα σε βγάλω εγώ. Τι λέει αυτό. Λοιπόν, μετά λοιπόν που λέει και παρουσιάστε το πρώτο θέμα του κεντρικού δελτίου, εγώ δεν κατάλαβα ότι πρέπει να παρουσιάσουμε μόνο το πρώτο θέμα μας. Εγώ κατάλαβα ότι όλο αυτό είναι το πρώτο θέμα του κεντρικού δελτίου. Okay. Και μετά δεύτερο θέμα είναι τα αθλητικά, τρίτο θέμα ο καιρός. Okay. Εγώ το πήρα έτσι στο μυαλό μου. Okay. Οπότε τι έκανα, αν θέλετε να σας το διαβάσω και όλο. Πρώτο μας θέμα για σήμερα. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, όπου αυτός ο ιός μεταφέρεται από κουνούπια και από τσιμπούρια με κύριο ξενιστήτα πτηνά. Προκαλεί τον πυρετό του Δυτικού Νείλου. Άρα δεν λες το θέμα. Το θέμα λέω. Έχει δεν είπε έξαρση. Τίτλο. Πρώτο μας θέμα για σήμερα. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρώτα εξηγώ τον ιό. Ναι, πώς όχι όπου. Τελεία. Στο δελτίο έχει πολύ μεγάλες προτάσεις. Και εγώ έχω μεγάλες προτάσεις. Να μην, να τις κόψεις, να βάζεις τελείες. Παραδόξως λοιπόν, δικαιώθηκα εκείνη τη στιγμή, δικαιώθηκε η σκέψη μου μάλλον, καθώς όντως, όταν μας πήρε η κυρία Κατερίνα μεμονωμένα για την κάθε μία αποστολή ξεχωριστά, και της είπα από την αρχή τη σκέψη μου το πώς το διάβασα, πώς το πήρα, πώς έβαλα την κάθε είδηση για να την κάνω πρώτη, δεύτερη, τρίτη κτλ. Μου λέει, μην αλλάξεις τίποτα. Άλλαξε, ξέρω εγώ, τις μεγάλες προτάσεις. Βάλε παραπάνω τελείες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας έως στιγμής, κυρίες και κύριοι. Είπα έως στιγμής γιατί είναι 3 ώρα το μεσημέρι, οπότε. Μέχρι τώρα. Α. Έως στιγμής δεν λέγεται. Σωστά. Γι' αυτό σας εξήγησα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας μέχρι τώρα. Για περισσότερα. Και πώς λες μέχρι τώρα, πεις ότι για περισσότερα. Μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Και το έκλεινα ότι και περνάμε στον κύριο Νικολακόπουλο για τις αθλητικές εξελίξεις. Γιατί πρέπει να πεις στον κύριο Τάδε που θα πάει στο αθλητικό και δεν λες καλό σας απόγευμα. Κατευθείαν να το κλείσω. Να πεις περισσότερες ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας.
Καλό σας απόγευμα. Α, και να το κάνω ότι δεν είναι κεντρικό και ότι είναι. Αφού το λες το μεσημέρι. Μεσημβρινό. Μεσημέρι δεν μπορεί να είναι κεντρικό. Μόνη σου. Ωραία. Άρα λέτε τσάμπα πνιγικά σε μια κουταλιά νερό. Δεν χρειάζεται να το αλλάξω όλο. Όχι. Πάμε. Πάμε γιατί πρέπει να δω και άλλα παιδάκια. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, είσαι εντάξει. Άρα σίγουρα τσάμπα χωρίς δεν χρειάζεται να το αλλάξω, να το κάνω από την αρχή από το μηδέν. Σίγουρα. Τσάμπα έκλαιγα. Να βάλεις απλώς κενά, να σταματάς. Να μαζέψεις τον εαυτό σου να βάλεις κενά. Ένιωσα τεράστια ανακούφιση που δεν χρειάζεται τελευταία στιγμή να το φέρω όλο τούμπα και να το αλλάξω όλο και να το ξαναξεκινήσω από το μηδέν. Οπότε λέω τουλάχιστον να μην πήγαινε όλος αυτός ο κόπος μου χαμένος. Και ξεκινάμε τώρα, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, με το πρώτο θέμα μας για σήμερα, όπου θα αναφέρουμε έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, τον κύριο Νίκο Αποστολόπουλο, ο οποίος μέσα από μία πρόσφατη δήλωσή του χαρακτηρίζει το γνωστό σχεδιαστή της χώρας μας και πλέον, που τον βλέπουμε στο ρόλο του κριτή μέσα από το My Style Rocks, Στέλιο Κουδουνάρη, σαν τη γεροντοκόρη από το χωριό που δεν πατρεύεται με τίποτα. Μπορεί να έχει και δίκιο ο κύριος Αποστολόπουλος ότι ο κύριος Κουδουνάρης είναι από χωριών και δεν παντρεύεται, αλλά μπορεί και να μην θέλει να παντρευτεί και ποτέ. Μπορεί να μην έχει βρει το άλλο του μισό. Μπορεί να θέλει να μείνει μόνος του, τέλος πάντων. Τώρα το γεροντοκόρι είναι λίγο βαρετό. Έχουν αλλάξει εποχές. Δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις. Είναι βαρετό, βαρύ. Ναι, δεν είναι βαρετό, είναι βαρύ. Okay. Το γεροντοκόρι είναι λίγο βαρύ. Δεν μπορείς στις εποχές μας να χαρακτηρίζεις κάποιον άνθρωπο που δεν έχει παντρευτεί σαν τη γεροντοκόρη, είτε γυναίκα είναι, είτε άντρας είναι. Νομίζω ότι βέβαια αυτός δεν θέλει να πει αυτό. Τι θέλει να πει? Αποστολόπουλος. Νομίζω ότι στην ουσία τον βρίζει. Καλά, ναι. Εμείς δεν θα πούμε. Θέλετε ότι εννοείς την πραγματικότητα για την παντρεύεται. Ναι, κάπως τον διαφορετικά. Ότι είναι γεροντοκοριασμένο, νομίζω. Mm. Δεν το έχω ακούσει, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα θέλει να πει, γιατί εκείνος παντρεμένος είναι. Για να το έχετε υπόψη σας, αυτός η πραγματικότητα είναι κακή. Είναι κακή, είναι σχεδόν βρισιά. Μπορεί να πει ένας μία από τις δυο σας, ελπίζω να κάνει χιούμορ. Τώρα, θα μπράβο, το πω τώρα. Εντάξει. Θα το πω τώρα. Εντάξει, ωραία, οκ. Okay. Αναστασία μου, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, αλλά λέω εγώ τώρα, μήπως επειδή ο κύριος Νίκος Αποστολόπουλος είναι ένας διπλωματικός ακόλουθος και έχει έτσι μια πιο εκεντρική διέστηση σε ό,τι έχει κάνει, τον κάνει να το βλέπει λίγο με διαφορετική οπτική γωνία και θέλει να τον διατυπώσει κάπως αλλιώς. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να πει ο κύριος Αποστολόπουλος και εκφράστηκε με λάθος τρόπο. Να πούμε πάντως στον κύριο Αποστολόπουλο ότι ούτε και εμείς έχουμε παντρευτεί ακόμη και ελπίζουμε σε 10 χρόνια από σήμερα, αν είμαστε καλά από το Θεό και βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση, να μην μας χαρακτηρίσει κάποιος έτσι. Το ελπίζω κι εγώ, αλλά εκείνος ξέρει καλύτερα παρόλα αυτά. Εσύ πρέπει λίγο να το μαζέψεις. Ναι, okay. Θες λίγο. Ναι, ήμασταν καθισμένες, ναι, ναι, γι' αυτό είμαι. Κατέβασε λίγο τόνο. Okay, okay. Είναι λίγο υπερβολή για πρωί. Εντάξει, εντάξει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες με την πρόβα που κάναμε με την Καγκάκη. Μας διόρθωσε και σε μερικές λέξεις, ενώ το συντακτικό. Έκανε έτσι κάποια σχόλια για τα σχόλια τα δικά μας στις δηλώσεις. Ήταν πολύ κατατοπιστική. Κάποιες διορθώσεις στα λόγια μας. Αυτό, κατά τα άλλα όλα καλά. Κάτι άλλο ήθελα εγώ να ρωτήσω. Την ώρα που μιλάει μία ή άλλη, η άλλη πού βλέπει πάλι το κοινό και λίγο την παρουσιάστρια. Μια χαρά το κάνατε αυτό. Okay. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Οπότε, ναι. Οπότε δεν μου έκανε καμία. Okay. Ναι, εσύ πρωινό. Ναι. Εσύ είσαι έτοιμη για το βραδινό. Νιώθω ότι είμαστε λίγο καλύτερες από κάποιες. Εμένα δεν μου αρέσει να περιευτολογώ, αλλά είναι και αυτό που φαίνεται, Αναστασία μου. Εντάξει, έχουμε αέρα. Νιώθω και μας το είπαν και κάποια κορίτσια ότι δεν περίμεναν τόση χημία και τους αλλάξαμε την άποψη. Και τους άρεσε και είδα και τα χαμόγελα ότι περνούσαν και ωραία όταν έβλεπαν την παρουσίασή μας. Άντε, γεια σας, με βγάλει να ξεπροβολήσει. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, εγώ σίγουρα να το πάρω έτσι πάνω μου, όπως το δημιούργησα. Τι αισθάνεσαι, ό,τι αισθάνεσαι καλύτερα αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι με αυτό, καθώς το έχω δημιουργήσει ολομόναχη, όπως το κατάλαβα. Και το ξέρω και ήδη σχεδόν. Απλώς δεν θα το κάνεις συνεχόμενο, λες και δεν κατεβατώ. Η ανησυχία που μου έμεινε και που γι' αυτό και την περίμενα ήταν το ότι όντως να μείνει έτσι η αποστολή μου όπως εγώ την είχα υλοποιήσει. Ή είναι τέρμα ρίσκο και μπορεί να μου πούνε ότι είμαι εκτός αποστολής. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Το συγκεκριμένο βιβλίο το είδα στο σπίτι της μαμάς μου και της είπα ότι θα της το πάρω. Γενικότερα με έχει απορροφήσει πάρα πολύ, γιατί πέρα από
Το γεγονός ότι μιλάει για τη ζωή της Χριστίνας ο Νάσης, μιλάει και για το πώς ξεκίνησε ο ίδιος ο Νάσης. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένας άνθρωπος πραγματικά πάρα πολύ έξυπνος, που κατάφερε να φτιάξει μια τεράστια αυτοκρατορία μόνος του. Και αυτό το βιβλίο πραγματικά, για να το τελειώσω, το ξαναρχίσω από την αρχή. Μ' αρέσει τόσο πολύ, με έχει απορροφήσει. Γενικότερα μου αρέσουν πολλοί άντρες που είναι έξυπνοι, που είναι δουλευταράδες, που έχουν έναν στόχο. Αλλά εντάξει, θέλω να συνδυάσετε και μια πολύ ωραία εμφάνιση. Ποιος είναι αυτή? Κεντρικό δελτίο ειδήσεων τόπου. Τι να βάλω? Ειδήσεις με την Κατερίνα, να ακού. Σούπερ Κατερίνα. Σούπερ Κατερίνα. Σούπερ ειδήσεις. Σούπερ ειδήσεις. Οι καλύτερες ειδήσεις. Σούπερ να ακού ειδήσεις. Το να είχα μια έτσι εκπομπή όπως εσάς, πρωινή ένα τηλεπαιχνίδι και στο τηλεπαιχνίδι τι να πεις. Έξε με την Κατερίνα. Ναι, Σούπερ Κατερίνα υπάρχει ήδη. Σούπερ να ακού Κατερίνα. Παιχνίδια με την ακού. Παιχνίδια με την ακού. Πολύ δεύτερο. Δεύτερο μου κάνει. Νάκου Games. Ε, Νάκου Games. Α, το έχω υπόψη μου. Ουσιαστικά, ο τίτλος μου θα είναι «Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open». Παραδόξως, ενώ ας πούμε σε άλλα παιχνίδια, άμα τύχει και εδώ, μπορώ να καταλάβω... Ποιος θα κερδίσει. Φαβορή. Ναι, φαβορή έστω, κατάλαβες. Εδώ δεν έχεις βγάλει τα φαβορή. Εγώ έχω μια πεντάδα στο μυαλό μου. Εγώ ξέρεις που μπερδεύομαι στην παρουσίαση. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, και ίσως και στην πρόοδο, γιατί κάποια μπορεί να μη σου γεμίσει το μάτι, αλλά εν τέλει στην πράγμα. Παρουσίαση να δεις μια τρομερή εξέλιξη και να τα λέει πολύ καλά. Βλέπω τον εαυτό μου μέσα στην εξάδα, όχι στην πεντάδα. Βέβαια, δεν ξεκινάω ποτέ κάτι με σκοπό να χάσω. Ποτέ. Πάντα θέλω να κερδίσω, πάντα θέλω να φτάνω μέχρι τέρμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θέλω να δω πόσο καλά θα τα πάω εγώ στην παρουσίαση. Γιατί πάντα είμαι εγώ ενάντια στον εαυτό μου. Δεν κοιτάω τις άλλες. Λοιπόν. Μπρος. Εγώ συνηθίσει την κολύμπηση, ξέρεις τι κάναμε. Μπρος. Κάναμε. Ένα, δύο, τρία και. Πλάι. Κοίτα, γλύφω το πάτωμα. Το γλύφω. Ήθελα να θυμηθώ λίγο τα παλιά και να διδάξω λίγο από το αγαπημένο μου μπαλέτο που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό. Πιστεύω να φαίνεται από τα 2,5 μου χρόνια. Μπρος. Και κλείνω. Α, το αριστερό. Πλάι. Αυτό το κάνω τα λίγο το δεξί. Πίσω. Πίσω, πίσω, πίσω. Μένω. Κάτω η ώμη, χαλαρό. Μα αυτό το παπούτσι έκανες μπαλέτο. Ε. Μα αυτό το παπούτσι έκανες μπαλέτο. Όχι, αλλά πλέον μπορώ να συμβαστώ με όλα τα παπούτσια. Okay, έχω σωροπή, λοιπόν. Η τριανταφυλιά είναι πάρα πολύ καλή δασκάλα και είναι και πολύ παραστατική. Πάμε χέρια. Πάμε χέρια. Ένα πρώτη. Κάτσε με ξυρισμένη. Δεύτερη. Είσαι. Τρίτη, τέταρτη. Πρώτη. Δεύτερη. Τρίτη. Τέταρτη. Πιάσε. Φέρ' την μπάλα. Αγκαλιάζω την μπάλα, αγκαλιάσέ με κι εσύ. Ωραία. Μπράβο. Άρα αυτό σκέψου πως είναι στην ευθεία της μπάλας. Ωραία. Σκέψου όμως ότι η μπάλα, στήθος με στήθος, κράτησε το εδώ. Όνειρο της μητέρας μου ήταν να γίνω καθηγήτρια χορού. Κάτι για το οποίο δεν μου δόθηκε η ευκαιρία, παρότι προσπάθησα, έδωσα εξετάσεις 3 φορές, με κόψανε, εντάξει, δεν πειράζει. Καλομήρα! Έτσι να μείνεις σε απορία και δεν θα μάθεις ποτέ ποιος μου αρέσει. Και ξεκινάει η συζήτηση περί ερωτικών θεμάτων. Πώς τον λένε? Δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να αποκαλύψω. Τι ύψος έχει? Όχι, παιδιά, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Σταματήστε, σταματήστε. Και μιας που έχουμε και την καλομήρα μας, η οποία είναι ήδη ερωτευμένη με το πρόσωπο που αναφέρει συνέχεια, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, ας το συνεχίσω λίγο κι εγώ, ας το πάω λίγο παρακάτω και να πω, okay, και εμένα μου αρέσει κάποιος. Μου αρέσει και εμένα κάποιος. Ωραία, λέγε ποιος είναι. Κανείς. Α, από κάπου αρχίζει, το όποιος το πω. Κανείς. Κώστας. Κανείς. Κώστας. Κανείς σου λέω. Άλλο από κάπα. Κυριάκος. Ρε εσύ, πουλιά στον αέρα πιάνει αυτό το παιδί. Κυρόσουμος. Ναι. Κυρόσουμος. Με τον πρωθυπουργό. Ρε εσύ, δεν τρέπεσαι να τα αποκαλύπτεις αυτά? Συγγνώμη, εσύ λες τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Είναι η Κατερίνα. Τον ξέρω τον κύριο, προσωπικά. Τον ξέρω. Δεν κάνω πλάκα. Ναι, για λέγε. Ναι, και όταν ήταν οι εκλογές, είχε έρθει στην πατέρα και αδερφή μου που δώσει την ανθοδέσμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα
ευαίσθητο σημείο για μένα, γιατί πραγματικά έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει μια ισχύ και μου αρέσουν πάρα πολύ οι άντρες που έχουν μια ισχύ και μια τέτοια δύναμη, πόσο μάλλον που είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Μου αρέσουν τέτοιοι άντρες και θα ήθελα πάρα πολύ να το γνωρίσω, πραγματικά. Και εννοείται να συζητήσουμε σε πράγματα της πολιτικής και εκτός πολιτικής. Δεν είναι του στυλ σου. Είναι ο Κυριάκος, παιδιά. Ναι. Σας το είπα. Είναι ο Κυριάκος. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Όχι, άλλος είναι. Αυτός είναι, παιδί. Μετά το Βασάλο πήγαμε στον Κυριάκο. Πρέπει να ανεβάσω και εγώ τα στάνταρ. Περίμενε. Αναστασία, είναι ο Κυριάκος. Δεν είναι ο Κυριάκος. Τους είδε λίγο κάπως. Γιατί όταν αναφέρεσαι σε μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα και πόσο μάλλον στον Πρωθυπουργό, σου δημιουργεί κάτι στο μυαλό σου. Λέει, όπα. Εμένα μου αρέσει ο Κασελάκης. Να το. Έχουμε τα ίδια γούστα. Εμένα μου αρέσει. Παιδιά, κούκλος. Ο Κασελάκης. Και ο Κυριάκος είναι κούκλος, εντάξει. Και μπορώ να πω ότι μου αρέσει στον Κυριάκο πιο χαρακτηριστικά. Το βλέμμα του που κοιτάζει έντονα. Είμαι ερωτευμένη με τα μάτια σου. Στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Κυριάκο μου, εάν μ' ακούς, πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ και να κάνεις την έκπληξή σου εδώ στο TV Queen. Αλλά θέλω πολύ να σε γνωρίσω, να το ξέρεις, στο λέω με πολύ αγάπη. Εννοείται πως όταν μας ξυπνάνε με μουσική είναι όνειρο. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Ας αδράξω τη μέρα και όλα θα πάνε καλύτερα. Σκάρλετ Οχάρα. Βλέπω να έρχεται στο σπίτι του TV Queen η θεά μας Έλενα Χριστοπούλου. Πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Μπήκαμε έτσι με ρυθμό, χορέψαμε μαζί της. Συγκλονιστικά, τέλεια. Είχα ανάγκη μέσα από αυτή το πολύ μικρό challenge, ας το πούμε challenge τώρα, αρχικά να καταλάβω ποια μπορεί να το κάνει πολύ γρήγορα και να μπει στο μπαλμό και στον ρυθμό και στον ρόλο και ποια όχι. Δεν έπεσα έξω. Αυτές που νόμιζα να το κάνετε αμέσως, το κάνατε αμέσως. Και άλλα κορίτσια. Αγάπη. Παρακαλώ. Μαριαλένα, ξέρω πώς σε λένε. Μην, με τα ονόματα το έχω εγώ, Κατερινάκη. Εγώ μπήκα νομίζω. Ναι, ναι, μπήκες. Όχι, αλήθεια μπήκα. Στρίβιν για το αραβόνο μπήκες. Όχι, αλήθεια μπήκα. Πώς μπήκες. Μα το αισθάνθηκα. Δεν μπήκες. Όχι. Παρ' όλα αυτά, για το χαρακτήρα σου, ας πούμε ότι έγινε ένα βήμα καλύτερο σήμερα. Να το πούμε έτσι. Τι μου λείπει όλες αυτές τις μέρες που σας βλέπω και σας καμαρώνω. Ευχαριστώ. Ναι. Μου λείπει το χιούμορ. Αχ, ναι. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Εγώ δηλαδή θέλω χαρά. Αυτές οι γυναίκες που θαυμάζετε. Είναι γυναίκες που προσφέρουν και χαρά στον τηλεθεατή. Δεν είναι γυναίκες που πάνε να πούνε οι άτρωτες, ας πούμε, που έχουν κατέβει από τα πανεπιστήμια με εκατομμύρια εγκυκλοπαίδειες και μας λένε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ας πούμε. Είναι γυναίκες που ανοίγουν τους χαρακτήρες τους, τις προσωπικότητές τους, που κάνουν τα λάθη τους, μιλάνε για την προσωπική τους ζωή με αφορμή τα λάθη τα δικά τους. Δηλαδή, έτσι δεν είναι, αυτές δεν έχετε αγαπήσει. Να. Ή είναι κάτι άλλο. Έτσι είναι, πώς τα λες. Αυτά που πήρα σήμερα από τη σημερινή συζήτηση ήταν να είμαστε λίγο πιο χαλαρές όλες οι κοπέλες, να μην αγχωνόμαστε τόσο και να είμαστε περισσότερο ο εαυτός μας. Αγάπη και εσύ, αρκετά μπορώ να σου πω, γιατί είσαι λίγο σφιγμένη, συνεχίζεις να είσαι σφιγμένη.
Ναι. Συνεχίζεις, γιατί είσαι σαν απουσιολόγος. Ναι, παιδί ακούω. Γενικά είμαι άνθρωπος που ακούει πολύ, παρατηρώ. Είσαι καλή. Είσαι καλή. Πήγαινε να βρεις το άλλο τώρα. Ναι. Κατάλαβες. Νομίζω ότι απλά δεν έχω εκδηλωθεί ακόμα. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν έχεις εκδηλωθεί. Όχι, θέλω να αυτό πω περιμένω, ότι... να εκδηλωθείς. Δυστυχώς... Γιατί πέρασαν οι μέρες, τα χρόνια και ακόμα να εκδηλωθείς και θα τελειώσουμε κάποια στιγμή και εγώ θέλω να σε δω. Εντάξει, αγάπη μου. Ναι. Κατερινά, το ίδιο ισχύει για σένα ό,τι είπα στην αγάπη. Δεν θέλω να σε δω για μια εβδομάδα με σακάκι. Βαρύ challenge. Βαρύ. Είναι βαρύ. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα χωρίς σακάκι. Θα μου την κάνεις τη χάρη αυτή. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Είναι ένα ωραίο challenge, θα έλεγα. Θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ από εβδομάδα να είμαστε καλά και να είμαστε εδώ. Να μην το φορέσω. Και έχω φέρει βέβαια και άλλα ρούχα, έτσι πιο ανάλαφρα, πιο καλοκαιρινά. Άρα θα δω, θα το δω. Έχετε κάποια πράγματα που έχετε ετοιμάσει για την Κυριακή? Τώρα, ναι. Παναγιά μου, έχω μεγάλη αγωνία, πιστεύω. Κι εμείς. Πάμε στην αίθουσα να δω λίγο τι έχετε ετοιμάσει, να τα κάνουμε λίγο έτσι, έτσι εκεί. Θέλω να φύγει, να πάμε με χιούμορ, ελευθερία και κανονικότητα. Ναι. Περνάμε από το σαλόνι, πάμε στο αμφιθέατρο για να κάνουμε πρόβες. Ανυπομονούσα να κάνω πρόβα το δικό μας που είχαμε ετοιμάσει εγώ και η Χριστίνα. Με το τρία. Τρία. Καλημέρα σας! Καλώς ήρθατε στο πρωινό χαμόγελο. Άλλο ένα πρωινό που θα βρισκόμαστε κοντά σας. Είμαι η Ήρης. Είμαι η Χριστίνα. Και μαζί θα αναλύσουμε θέματα της επικαιρότητας, ειδήσεις, καθώς θα έχουμε και καλεσμένους. Ωχ. Πάμε συνήθως. Τι μαλλίθωρη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο πρωινό χαμόγελο. Ωραία, είμαι η Ήρης, είμαι η Χριστίνα. Έλα, πάμε. Πάμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο πρωινό χαμόγελο. Είμαι η Ήρης. Είμαι η Χριστίνα. Και μαζί θα αναλύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να κάνω, κοιτάω μόνο εκείνη. Όχι, κοίτα απέναντι. Το... Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Θα κοιτάς λίγο εμένα και μετά την κάμερα. Η κάμερα σου, το κοινό είναι εδώ. Η Χριστίνα δεν κοιτάζει το φακό. Νομίζω ότι είναι αγχώνει όταν υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Είμαι η Χριστίνα. Καλά. Είμαι η Ήρης. Είμαι η Χριστίνα. Και μαζί θα αναλύσουμε θέματα της επικαιρότητας, ειδήσεις, καθώς θα έχουμε και καλεσμένους. Πάμε να ξεκινήσουμε, Χριστίνα, πες. Λοιπόν, δήλωση γνωστού ηθοποιού για τη συντροφικότητα. Και όχι μόνο, η πολύ αγαπημένη μας Καλομήρα Σαράντη θα μας πει την άποψή της για την απιστία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον πολύ αγαπημένο μας Αντίνο Αλμπάνη. Αν τι κάνει ο καιρό, από τι καιρό έχει, θα μας έλεγε. Κοίτα ευθεία, κοίτα ευθεία. Θα κοιτάς εδώ, παιδί, με ευθεία στην κάμερα. Δεν μπορώ. Μπορείς, μπορείς. Ωραία, εντάξει, συγγνώμη. Κλεφτές ματιές. Και εσύ τώρα έφτιαξε τη Χριστίνα, γυρνάς εσύ. Εντάξει. Εδώ είναι το κοινό και λίγο μεταξύ κάνετε ένα παιχνιδάκι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να κοιτάτε μία την άλλη. Ξέρετε. Για κοίτα τώρα να μιλάω εγώ σε εσάς και να κοιτάω την Εγκίνα. Πρέπει να καταλαβαίνετε τι λέξεις λέτε. Οι λέξεις έχουν ένταση, έχουν βάρος. Δεν μπορούμε να λέμε Αντίνος Αλμπάνης και αυτό και ένα ρήμα και όλα ίδια flat. Ανεβοκατεβείτε ανάλογα με το τι λέτε. Πρέπει να καταλαβαίνετε τι λέτε και να το λέτε και σε εμάς. Σίγουρα την έχω άγχος, αλλά δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι θα με τραβήξει κάτω. Πιο πολύ, και το λέω ειλικρινά, ότι έχω άγχος για εκείνη. Δηλαδή για μένα νιώθω καλά. Ποιος πάει? Εγώ. Ναι. Ότι, θα φωνάξω μετά την παίκτριά μου. Ποιος θέλετε, πάτε. Είμαστε εδώ μετά, χωρίς αυτό. Με θες ή όχι? Το αφήσω, λέω να μην το. Με θε... Αγάπη, το παρακεί όλη φτιάξη. Ευχαριστώ. Ναι. Πιο στατικά. Ασφαλής. Γιατί πας λίγο, ναι, καβαντόρο. Με μποφόρ πάνω από 7. Και να αρχίσεις να μαθαίνεις να λες τις λέξεις κανονικά. Καθαρά. Και αυτό μάθημα είναι. Δεν μπορείς να μάθεις μια στιγμή στην άλλη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Παίξε με τη Ρεγκίνα». Ο σκοπός του παιχνιδιού μας είναι να μαθαίνουμε διασκεδάζοντας. Λοιπόν, το θυμάμαι. Λοιπόν, το παιχνίδι μας έχει 3 ερωτήσεις και ο παίκτης μας σε κάθε σωστή ερώτηση θα κερδίσει 250 ευρώ και με κάθε λάθος απάντηση, δυστυχώς,
θα χάσει όλο το ποσό που έχει κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είσαι έτοιμη να παίξεις μαζί μου? Ναι, 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 πάρα πολύ. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μας ερώτηση. Ρεγκινάκη, θέλεις να, αυτά που έχεις μάθει να ανταποστηθήσεις καλά, τα σκέφτεσαι. Οπότε εκεί έχεις και, ξέρεις, έχεις καθυστερήσεις στο λόγο σου γιατί δεν το έχεις καλά το κείμενο. Η κυρία Χριστοπούλου μου έκανε πολύ σωστή παρατήρηση. Γιατί όντως δεν έχω μάθει τόσο καλά τα λόγια μου. Ήθελα βασικά να πω ότι όχι, δεν τα έχω μάθει τόσο καλά. Κάτι παθαίνω όταν βγαίνω εκεί. Αυτό πρέπει να φτιάξω λίγο. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που μας είπε σήμερα, ότι το άγχος σας αφήστε το στο σπίτι. Σας καλωσορίζω στο νούμερο 1 τηλεπαιχνίδι. Το Ζάρι. Κόλλησα. Της απογευματινή ζώνη. Της ελληνικής. Το τηλεόραση, το τηλεπαιχνίδι είναι πλεονασμός. Τηλεόραση, τηλεπαιχνίδι. Της Ελλάδας. Ας πεις της Ελλάδας, αν το θες να είναι και το νούμερο 1, δικό σου είναι, κάτω τι θέλεις. Ωραία. Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο νούμερο 1 τηλεπαιχνίδι της Ελλάδας. Υπενθυμίζω τους κανόνες μας, οι οποίοι είναι οι εξής. Οι παίχτες μας ρίχνουν 2 ζάρια, από τα οποία το πρώτο καθορίζει τη θεματολογία της κάθε ερώτησης, ενώ το δεύτερο το χρηματικό ποσό που θα κερδίσουν, εφόσον απαντήσουν σωστά την ερώτηση. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την πρώτη παίχτριά μας, η οποία είναι από το Ντουμπάι και ασχολείται με real estate. Καλώς ήρθες, Ρετίνα Τζο. Όλες είσαστε από άλλα μέρη. Είμαστε φουφρού. Βέβαια. Εγώ που συντονίζω, πάμε. Καλώς ήρθες, Ρετζίνα Τζόρτζ. Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι? Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλή επιτυχία. Η πρώτη λοιπόν θεματολογία της ερώτησής μας είναι celebrities για το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Με τι αφαιρεί το make-up της Lady Gaga? Α πορτοκαλάδα, Β σελοτέιπ ή Γ γάλα καρύδας? Θα πω το Γ. Και η σωστή απάντηση είναι σελοτέιπ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια πολύ περίεργη ρουτίνα μορφιάς, αλλά λέει την Γκάγκα είναι ότι θέλει κάνει. Αυτό πες το. Το πήγες πολύ καλύτερα από ό,τι έχω ξαναδεί. Αλήθεια. Ναι, ξέρεις καλά το κείμενο. Το έχω λιώσει. Το έχεις μάθει απ' έξω. Το έχω λιώσει. Αυτά τηλεόραση και τέτοια. Και λιγότερα μην πλατιάζεις πολύ με το πέρα δόθε. Με το πέρα δόθε. Ναι, με ζάλισες και εμένα και την κάμερα. Ο σκηνοθέτης έχει πάθει λίγο. Οπότε μείνε κάπου σταθερά, με τα χεράκια σου ωραία. Τρεις ερωτήσεις. Τρεις τηλές, ναι. Λίγο πιο συγκεκριμένη, μην πλατιάζεις. Ωραία, αυτά όμως είναι ok που κάνω ναι, για να... Λίγο, επειδή έχω δει πάρα πολλές φορές την ατάκα για τη Lady Gaga, ναι. Το ξέρω και το περιμένω, δεν ναι. Το έχω δει μόνο εγώ. Α! Το καταλαβαίνεις, ναι, δεν ναι, βλέπω μόνο εγώ. Ναι. Οπότε εκεί άλλαξε το και λίγο, κάνε και κάτι άλλο. Κάτι, μην κάνω σε αυτά γιατί είναι σαν να έρθω να βλέπω τώρα να βλέπω μονόπρακτο. Κατάλαβα. Το έχω δει και άλλη φορά και άλλη φορά και άλλη φορά. Το βλέπω ως challenge και από τη στιγμή που μου το έδωσε, δεν μπορώ και εγώ να το γνωρίσω. Γιατί αν πάω και κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνω τόσο καιρό, θα πει: OK, η Βασία δεν ξέρει να προσαρμόζεται σε αυτά που τη λέμε και πάει στο safe zone. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα Take the Money and Run. Κοινώς στο αγαπημένο σας, πάρε τα λεφτά και τρέχα. Ο παίκτης δρομέας καλείται να τρέξει ένα κατοστάρι γνώσεων, το οποίο, αν τερματίσει επιτυχώς, θα κερδίσει 50.000 ευρώ. 100 μέτρα ίσον με 15 ερωτήσεις. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε... Δεν κατάλαβα. Ότι και καλά πρέπει να... υποτίθεται ότι πρέπει να τρέξει ένα κατοστάρι γνώσεων, το οποίο αποτελείται από 15 ερωτήσεις. Στη διάρκεια της διαδρομής υπάρχουν... Άρα εκεί πρέπει να το φτιάξουμε λίγο. 100 μέτρα, 15 ερωτήσεις, το αφήνεις λίγο... Όχι, είπα, 100 μέτρα ισούνται με 15 ερωτήσεις. Α, άκουσα ίσον, συγγνώμη. Ισούνται με 15 ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα υπάρχουν 2 μαξιλαράκια βοήθειας, καθώς και... Όχι, 2 μαξιλαράκια... Αχ, συγγνώμη, χθες το είπα τόσο καλά. Αγάπη μου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του υπάρχουν 2 μαξιλαράκια ασφαλείας, καθώς και 2 βοήθειες. Και πάμε να γνωρίσουμε την πρώτη μας παίκτρια για σήμερα. Είναι η Λία Σουριαδάκη. Μας έρχεται από την πανέμορφη Ιερά Πέτρα Κρήτης. Η Λία έχει σπουδάσει γυμνάστρια, στέλεχος τουρισμού και υποκριτική. Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Πανέτοιμη. Τέλεια. Δώστε μας την πρώτη μας ερώτηση. Ποιο φυτό αποθεί τα κουνούπια? Α. Αρμπαρόριζα. Β. Αμπάριζα. Ή Γ. Κολιτσίδα. Η αρμπαρόριζα. Πολύ σύντομα απαντάς, το κλειδώνουμε? Το κλειδώνω. Δώστε μας το α, παρακαλώ. Η σωστή απάντηση είναι α. Βλέπω σε τσιμπάνε συχνά τα κουνούπια, το ήξερε εσύ πιο αμέσως. Ποιο λίγο σε όλες τις παρέες. Θέλω να σταματήσεις να κάνεις αυτό. Α, που κουνιέμαι πολύ. Ναι, και πάει ένα μαλλί το οποίο με αποσυντονίζει. Εντάξει. Και χάνει την ουσία, η οποία ουσία είναι ότι με πολύ λίγες πρόβες, τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Μέσα σε αλήθεια να τα χάνω λίγο.
Η αλήθεια είναι πως έχω κάνει μόνο 2-3 φορές πρόβα, δεν έχω κάνει πολλές. Αλλά δεν θέλω να το μάθω και παπαγαλία, γιατί αυτό που θέλει το τηλεπαιχνίδι είναι να έχει την άνεση. Όχι να το λες σαν ποιηματάκι. Ξεκινά. Μόνο καλή σου. Ναι. Όχι. Ρωτάω. Ναι, μόνο. Άρα δεν ξεκινάτε. Ξεκινάω και συνεχίζει. Ξεκινάτε. Έχετε ξεκινάμε κάτι κοινό. Ξεκινάτε. Ωραία. Ξεκινάμε. Α, ωραία. Είσαστε μαζί. Ωραία. Έχετε μία αποστολή μαζί. Δεν θέλω να πείτε κάτι μαζί. Θα κάνετε ακριβώς αυτό που έχετε κανονίσει. Απλά είναι και μία δική σου αποστολή αυτή. Δεν είναι μόνο της Καλομήρας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο Μπούρου Μπούρου. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Όσοι δεν είσαστε, είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση με δύο πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Αλλά πρώτα ας γνωριστούμε. Εγώ είμαι η Καλομήρα Κυριαζοπούλου και δίπλα μου έχω την Μαριαλένα Μπούλγαρη. Και θα σας φτιάχνουμε τα μεσημέρια από σήμερα και κάθε Παρασκευή από τη 1 έως και τις 2.30. Ας υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας. Φιδία Σιροδότου και Σωτήρης Γιαζιτζόγλου. Καλησπέρα, τι κάνετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Κάνω εγώ το Φιδία. Και κάποιος το Σωτήρη μήπως θέλει. Γεια σας, είμαι ο Φιδίας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά εσείς? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ και αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Γνωρίζουμε ότι έχετε πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Ναι, έχω, αφού τώρα είμαι από πρόβα και ήρθα και έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ο Σωτής. Φιδίας, ξεκινήσουμε με σένα. Έχεις ξαναπάει σε κάποιο reality ή σχετικό talent show? Όχι, είναι πρώτη φορά. Δεν αισθάνθηκα όμως πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Τι γιατί μάλιστα, ρε. Δεν αισθάνθηκα. Τι μάλιστα. Σε ένα περίπου τι θα μάλιστα. Τι σου είπα, βάλε αλάτι στη χωριά την και μου λες μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Έλα εδώ τώρα. Περίμενε Σωτήρη, μην μιλάς παιδί μου εσύ, σε παρακαλώ. Δεν αισθάνθηκα πολύ καλά. Γιατί δεν αισθάνθηκες πολύ καλά? Ήταν κάτι που με έκανε να μην νιώσω πάρα πολύ άνετα. Όλη αυτή η έκθεση, οι κάμερες, η επωνυμία. Ακόμα και τώρα δεν νιώθω πολύ καλά. Και τώρα που είμαι εδώ δηλαδή, φανταστείτε και οι δύο. Φιδία, σου είπαμε, μην το βλέπεις σαν συνέντευξη, μην αγχώνεσαι. Τώρα θέλουμε να κάνουμε συζήτηση, είμαστε και κοντέλικιακά. Όχι, παιδιά, αλήθεια δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Σκέφτομαι να φύγω. Φύγε. Όχι. Μην πιέζεις, να κρατήσουμε τον Σωτήρη. Αλλά θα πεις τον Σωτήρη μόνο του. Θα πάρει τον Σωτήρη μαζί. Σωτήρη, τι νόμιζες, τον αφήσω? Δεν τον αφήνω να πάει πουθενά μόνος του, μαζί του. Μαζί, ωραία, είμαστε... Σωτήρη, εσύ επειδή δεν έχεις μιλήσει τόση ώρα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Όχι, όχι, Φιδία θα μιλάει, ας Σωτήρη. Λοιπόν, ναι, σας είπα. Δεν νιώθω καλά, θέλω να φύγω. Θα πούμε κάτι άλλο? Φιδία μου, θα ήθελες λίγο νεράκι. Τι θα σε έκανε να αισθανθείς καλύτερα? Δεν ξέρω, αν μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις σημαντικές, σοβαρές, που δεν μου το έχουν ξανακάνει, που έχουν να κάνουν με τη δουλειά μου, δεν ξέρω. Ό,τι νομίζετε. Ωραία. Θέλεις να μας πεις ποιο είναι το όνειρό σου, έχεις κάποιον στόχο? Να μιλήσει η Μαριαλένα σήμερα. Στεναχωρήθηκα. Δεν περίμενα ότι θα φαινόταν έτσι, γιατί θεωρούσαμε ότι το είχαμε χωρίσει σε ίσα μέρη ακριβώς. Αλλά για να το λέει η κυρία Χριστοπούλου, σίγουρα έχει δίκιο. Μιλάει πολύ, παίρνει το χώρο της, είναι δικός της ο χώρος αυτός και αυτός είναι ο δικός σου. Ναι. Εντάξει, αν εσύ είσαι σαν περιστεράκι δίπλα της, όχι στην Καλομήρα, στον οποιοδήποτε, θα χάσεις. Είχε δίκιο. Καμιά φορά μιλάω λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνω επίσης ότι αυτό που έκανε με το συνεντευξιαζόμενο δεν το έκανε τυχαία. Πιστεύω μας προετοιμάζει για κάτι. Είσαστε πολύ καλύτερες από ό,τι περίμενα και από ό,τι βλέπω καθημερινά. Το λέω αλήθεια. Χαμογελάω γιατί πρέπει να χαμογελάσουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα στη ζωή αυτή. Ένα από αυτά είστε κι εσείς. Oh. Και καλή συνέχεια. Θα τα πούμε σύντομα. Καλή επιτυχία σε όλες. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Τα κορίτσια, οι συμπαίκτριές μου φάνηκαν πάρα πολύ καλές. Κάποιες ήταν πάρα πολύ διαβασμένες, το είχαν κάνει πάρα πολλές πρόβες, το έβλεπα και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, να είμαστε πάλι. Καλημέρα. Εδώ. TV καθηγητάρες. Αντρέα. Αυτά είναι, αυτά είναι. TV καθηγητάρες. Κάτι ξέρει και το λέει. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ναι. Γιατί είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να γίνει εβδομαδιαία ψηφοφορία πρότασης δύο κοριτσιών προς αποχώρηση. Είναι η αρμοδιότητα είναι δικιά σας. Για να μην ψηφίζουμε στεγνά και λέμε και στη βάση του ότι δεν έχουμε, επειδή μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα, έτσι, δεν έχουμε μια σαφή εικόνα, μια δοκιμασία έχει, την Κυριακή θα έχουμε τη δεύτερη, αλλά έχετε μπει όλοι σας μέσα. Έχετε συζητήσει, έχουμε παρακολουθήσει την εκπομπή. Αρχίζει και αχνοδιαγράφεται κάτι
Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ας γίνει μία κουβέντα. Για να δούμε λοιπόν κάποια πρόσωπα να συζητήσουμε. Α, παιδιά, εγώ συγγνώμη, δεν κρατιέμαι εδώ. Έτσι, έτσι. Η Ιωάννα, την οποία συμπαθώ τρομερά και η οποία θεωρώ ότι κάνει τρομερά μεγάλη προσπάθεια έχοντας αφήσει την κόρη της στο σπίτι να κάνει κάτι για τον εαυτό της. Όσο τις είδα να προετοιμάζονται, ήταν η πιο απροετοίμαστη. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Παρόλο που οπτικά θα μπορούσα να τη δω στο τηλεοπτικό πεδίο και τοπίο, ήταν πολύ ξύλινη και αμήχανη που τους έβαλα να κάνει, ας πούμε, συνέντευξη έτσι, εκεί την ώρα με την Όλγα, σε κάτι πολύ απλό. Και ήταν πολύ ξύλινη, πολύ... Δεν το παίρνει σοβαρά. Αλήθεια είναι, Τάσο, και στο δικό μου challenge δεν το είδε καθόλου με σοβαρότητα. Δεν είχε καθόλου ροή, ήταν παγωμένη και νομίζω ότι βούλιαξε και την υπόλοιπη ομάδα. Αλήθεια. Ένα πράγμα με προβληματίζει στην Όλγα, που δεν είδα θα την πρότεινα, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να βελτιώσει πολλά πράγματα. Με τρομάζει λίγο η αγωνία που έχει σε ό,τι αφορά την εικόνα της και το τι γίνεται προς τα έξω και τι μπορεί να χαλάσει και εδώ το παρελθόν μέσα. Της. Είναι πολύ εγκλωβισμένη σε 17 χρόνια προϋπηρεσίας. Ναι, αλλά... Είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένη και δεν θέλει να τσαλακωθεί καθόλου. Θεωρώ ότι ελπίζω ότι είναι ακόμα αρχή, γιατί είναι κρίμα, ρε παιδί μου. Το έχει προσπαθήσει πολλά χρόνια. Αν μπορεί κάτι να βάλει παραπάνω, έστω και για λίγο. Αλλά αν φανταστείς ότι τόσο πολλά χρόνια και τα βάλεις κάτω, σε σχέση με αυτό που καλείται να κάνει εδώ, που είναι το πιο εύκολο για εκείνη, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κορίτσια. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, βλέπουμε ένα κορίτσι και αντιμετωπίζουμε, που έχει τέτοια εμπειρία στον αέρα, που ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι, εντάξει, και έρχεται εδώ και είναι σαν να έχει πάει στη γαλαρία της ζωής. Από την άλλη, βλέπω και χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να εξελιχθούν. Δομή. Ναι, θα μπορούσε να ήταν. Να σας διαβάσω, επειδή είναι... Έχω κάνει από δύο κορίτσια συνέντευξη. Μία, η πρώτη ήταν αυτή η ίδια. Ναι. Στην ίδια στα λόγια λέει ότι είναι θαρετή, ότι είναι μαχημή, ότι βάζει στόχους, ότι συγκρούεται με το στόχο. Κάνει ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Mm. Φοβάται και τον ίσχυρο της. Εγώ όμως θεωρώ ότι αν την ταρακουνήσουμε λίγο, με μια υποψηφιότητα, μπορεί και να της κάνει καλό. Δηλαδή, θα μπορούσα να την ψηφίσω να είναι υποψήφια για να την βοηθήσω άγνωστε, σε αυτή τη φάση. Ανθρώπου. Μπορεί να την τσικλήσει και να κλείσει. Μπορεί να την τσικλήσει, να την ταρακουνήσει. Κάτι να γίνει όμως. Ήρθε η ώρα. Κάτι να γίνει. Για να δούμε εδώ. Ρεγκίνα. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ η Ρεγκίνα. Εγώ έχω να πω ότι είναι η μία μου ψήφος. Γιατί νιώθω ότι, ναι, ενώ βλέπεις κάτι εντυπωσιακό και τα λοιπά από πλευράς εικόνας, δεν το παίρνει σοβαρά, το παίρνει λίγο στο αστείο. Δεν τη βλέπω να το δουλεύει το θέμα. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι η Ρεγκίνα εμένα μου παραπονέθηκε ότι οι καθαριότητες και ο συντονισμός του σπιτιού δεν της αφήνουν χώρο, χρόνο να ασχοληθεί με ουσιαστικά πράγματα. Εγώ διαφωνώ, Τάσο, μαζί σου. Ακούω αυτά που λες βέβαια και καταλαβαίνω τον τρόπο που το βλέπεις εσύ. Ο δικός μου τρόπος είναι σκέψης, είναι ότι αυτό το κορίτσι μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις σε αυτό το σπίτι. Γιατί μέρα με τη μέρα και με μία προσέγγιση συγκεκριμένη νιώθω ότι θα δώσει πάρα πολλά και θα κάνει πάρα πολλά για τον εαυτό της. Εγώ είμαι με την Έλενα, παιδιά. Εγώ, άμα μου πεις ποια σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Αλήθεια. Άντε. Με είπε πατέρα και μου φερόταν σαν μάνα. Ακούστε τι σας λέω. Ωραίο. Αυτός ο συνδυασμός σκοτώνει. Α, Ηλία. Μια και είπε σαν ξεκίνημα. Ναι. Έχω λίγο απογοητευτεί με τη Λία. Περίμενα να κάνει πολλά παραπάνω πράγματα και πιο γρήγορα. Νομίζω ότι κάθε μέρα πάει προς τα πίσω και όχι μπροστά. Με ποια έννοια? Με την έννοια της εξέλιξης. Βέβαια, μπορεί οι προσδοκίες μου να ήταν μεγαλύτερες και των πραγμάτων, έτσι, και των προτέρων. Αλλά δυστυχώς για μένα είναι ένα από τα κορίτσια που όχι με βαριά καρδιά, θα πω ότι είναι μέσα σε αυτές που εγώ τουλάχιστον θα επέλεγα για να αποχωρήσω. Για να πάμε έτσι ρολόι. Συμφωνώ πάρα πολύ με την Έλενα. Είχα και εγώ μεγάλες προσδοκίες για τη Λία. Δεν μου τις έδωσε. Δεν φαίνεται μες στο σπίτι, δεν φαίνεται μες στο σύνολο. Δεν έχει κάτι να δώσει. Μάλιστα. Νομίζω ότι και εμένα είναι... Εμένα με κάλυψαν. Και εγώ αυτά είδα με τη, μάλλον στη Λία. Ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να εξελιχθεί. Πάμε στο επόμενο.
Το Χριστινάκι. Το Χριστινάκι. Η Χριστίνα, όσο λαμπερή είναι η εικόνα της και με το που μπαίνεις μέσα στο σπίτι βλέπεις ένα κορίτσι έτσι πραγματικά δροσερό, γλυκό, σου παίρνει το βλέμμα. Εκεί που νιώθω ότι βλέπω ένα πεντάχρονο παιδάκι που δεν ξέρει τα πατήματά του καθόλου. Είναι πιο έκθραψη το πράγμα που δεν ξέρει. Ναι, 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 ναι. Ακόμα και αυτό. Αν πρέπει να φυσήξεις. Ακριβώς. Είναι ένα κορίτσι που μόνιμα είναι σαν κάτι να της λείπει και λίγο την... Δεν ξέρω, τη συμπονώ απ' τη μία, απ' την άλλη όμως λέω θέλει να είναι εδώ τελικά. Μα είναι 20 χρονών όμως, γιατί στα 20 σου πρέπει να ξέρεις. Όχι, αν πραγματικά αυτό Κατερίνα, το πρέπει πράγμα. Να ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις και να θέλει. Κατερίνα δεν αφήνει όμως κανάλι επικοινωνίας. Αυτό προσπαθεί να πει μάλλον. Ότι όχι, με αυτό το ύφος, με αυτό το ύφος δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και μέχρι πού να το φτάσεις. Δεν συμφωνώ. Εγώ βρίσκω ότι είναι ένα κοριτσάκι, ένα κοριτσάκι το οποίο για κάποιο λόγο έχει μια παιδικότητα και μια νοριμότητα που εγώ τη βρίσκω γοητευτική και εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να τους δώσω. Εσείς τη βλέπετε δηλαδή, να θέλει, συγγνώμη Παντελή, τη βλέπετε να θέλει, είναι ένα κορίτσι που θέλει να είναι εδώ. Και αυτή είναι όντως, είναι στην... Όχι, δεν νομίζω ότι δεν θέλει. Όλα... Θέλει, γιατί είμαι εδώ. Δεν ξέρω. Αλλά είναι όλα τα ζητάω και τίποτα δεν έχω. Αναστασία. Εδώ είμαστε... Εγώ τη θεωρώ μία από τις μεγάλες εκπλήξεις στην Αναστασία. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Παιδιά, τι γίνεται, τι σύμπνοια είναι αυτή. Από τα χείλη σου. Εγώ όχι. Αλλά θα περιμένω να δω. Έχει κάτι. Νομίζω ότι ασχολείται πολύ με τα μαλλιά της, με πράγματα. Την εικόνα της, ναι, με την εικόνα της, ναι. Πολύ μαλλί, πολύ ασχολία. Καταρχάς κρύβει το πρόσωπό της. Αυτό θα σου λέγα. Ψάχνεις να τη βρεις. Πάρ' το λίγο να δούμε πόσο όμορφη είναι. Γιατί είναι όμορφη. Πάμε παρακάτω. Έχει φύγει. Η τριανταφυλάκια. Μπροστά. Κοίταξε, η τριανταφυλάκια έχει αυτό το που βλέπω και ακούω και από τον κόσμο, το love to hate. Δηλαδή... Αγαπά να τη μισούν, μισούν να την αγαπά. Σίγουρα δεν είναι αδιάφοροι. Αλλά... Ίσως θα μπορούσε να κάνει κάτι. Θέλει μάζεμα πολύ όμως, τρέτα φιλιά, δηλαδή πολύ μάζεμα. Για είναι... τη μία ντρέπεται, πρέπει να την κάνουμε έντονη. Την έντονη να τη μαζέψουμε, μάζεμα. Δηλαδή την αυτή την έχει... Όπως λέει και η ταινία. Δεν γίνεται όμως, δηλαδή η τηλεόραση ήρθε να κάνει. Για αυτό αναφορά βέβαια περνάει κάθε όριο. Κουράζει όλη την ομάδα. Επίσης, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι τόσο πια πεγμένο. Δηλαδή την έβλεπα χτες. Είναι μια κίνηση συνεχώς. Είναι σαν να... Της είπα μάλιστα ότι είναι σαν να έχει ερωτική σχέση με την κάμερα, το οποίο σε άλλες περιπτώσεις είναι καλό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό, ρε Κατερίνα. Ναι, αλλά αυτό παρά είναι όμως ερωτική. Δηλαδή εδώ είναι... Δεν έχει συνέστημα αυτό Κατερίνα, το πράγμα. Κατερίνα, να σου συμπληρώσω, γιατί είναι η άλλη μου συνέντευξη. Θέλει ντε και καλά να είναι πρωταγωνίστρια. Εκβιάζεται η γοητεία. Μπορεί να εκβιαστεί η τηλεοπτική γοητεία. Όχι, αυτό δεν το είδα. Όχι, στην τηλεοπτική γοητεία δεν μπορεί να εκβιάσει. Συμφωνώ. Αισθάνομαι σαν να την εκβιάζει. Ναι, ακριβώς. Έχει πράγματα, αλλά έχει κάποια που ενοχλούν. Ναι, όχι, δεν θα την ψήφιζα. Εγώ δεν θα την ψήφιζα ακόμα. Ούτε εγώ με τίποτα. Ούτε εγώ ακόμα. Αλλά. Εσύ Τάσο. Όχι, όχι. Άρα να ψηφίσουμε, παιδιά. Να κλείνουμε. Καλημέρα, τι κάνετε. Γεια ελάτε. Ο κύριος Μικρούτσικος μας μαζεύει στο σαλόνι και φυσικά κάτι έχει να μας πει γιατί κρατάει εκεί τις σημειώσεις του. Γιατί έρχομαι εδώ. Έρχομαι γιατί σήμερα μαζεύτηκε η Επιτροπή των Καθηγητών σας, η οποία δεν είναι μόνο ότι σας κρίνει την Κυριακή, αλλά μπαίνει μέσα, μιλάει μαζί σας, σας βάζει διάφορα, δηλαδή έχει φροντίσει και να σας μάθει λίγο καλύτερα με την μικρή λοιπόν εμπειρία και επαφή που έχει, αλλά με τη γνώση και τη διέστηση που έχουν στα πράγματα, είναι και αυτοί αναγκασμένοι και είμαστε και εμείς αναγκασμένοι και είστε και εσείς αναγκασμένες να ακούσετε ποιες προτείνουν για να αποχωρήσουν. Από αυτή τη γνώμη, γιατί προτείνανε, λέγανε, μιλάγανε, σας κριτικάρανε, είναι δύο τα άτομα που πήραν την πλειοψηφία της πρότασης για αποχώρηση. Λοιπόν, αυτή την τρόπον την αρνητική ως προς την παρουσία σας πλειοψηφία την έχουν τα εξής δύο πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο είναι η Λία. Ήμουν σίγουρη, το είχα σηκώσει. Το είχε σηκώσει τον Αμανέ να σηκώσεις. Ήμουν σίγουρη. Και όλα θα πάνε καλά. Στόπα. Η Λία είναι μία και η Ιωάννα είναι δεύτερη. Και ακούω το όνομά μου, η Ιωάννα. Με κοιτάει στα μάτια ο Ανδρέας. Και εκείνη την ώρα έρχονται πολλές σκέψεις στο μυαλό μου.
Γιατί εγώ, τι έκανα εγώ, ίσως υπέρβαλα πολύ. Η Λία και η Ιωάννα είναι οι δύο προτάσεις της Κριτικής Επιτροπής. Πάσαν και άλλα ονόματα. Είστε εσείς που πλειοψηφίσατε. Δεν θα έλεγα ότι έχω άγχος που βρίσκομαι με την Ιωάννα σε αυτή τη θέση, καθώς είμαστε δύο εντελώς διαφορετικές κοπέλες, προσωπικότητες, μαθήτριες εδώ μέσα. Δεν λέει τίποτα. Λέει ότι θα περάσετε μια δοκιμασία της Κυριακής που θα ψηφίζει ο κόσμος. Δεν λέει τίποτα όμως αξιολογικά, αξιοκρατικά. Στο χέρι σας είστε να πάτε καλά, να δώσετε μια εικόνα που θα είναι σημαντική, γιατί η ψηφοφορία είναι της Κυριακής και την Κυριακή ο κόσμος που θα σας δει να δει ότι «Α, είναι η Λία, α, είναι η Ιωάννα, μα είναι καλές». Περίμενα ότι θα είναι υποψήφια για αποχώρηση η Λία. Δεν περίμενα όμως καθόλου την Ιωάννα και στεναχωρήθηκα να είμαι ειλικρινής για την Ιωάννα, γιατί μας φτιάχνει τη διάθεση. Εμένα τουλάχιστον, με κάνει και γελάω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο από τις δύο που αξίζει περισσότερο. Νομίζω ότι έχουν όλες οι κοπέλες εδώ μέσα έχουν potential. Όλες. Λία και η Ιωάννα, αυτή τη βδομάδα μαζί με μια άλλη εδώ συμπαίκτρια συνάδελφο φίλη σας, θα είναι οι τρεις από τις οποίες θα επιλέξει το τηλεοπτικό κοινό. Εγώ εδώ βάζω μία τελεία. Θα σας χαιρετήσω. Θα πάω στο γραφείο και θα σας φωνάξουν μία-μία τις δύο κοπέλες να κάνουμε μία κουβεντούλα γύρω από αυτό. Ό,τι χρειαστεί τις επόμενες μέρες εγώ θα είμαι εδώ. Φυσικά στεναχωρήθηκα, αλλά έβαλα το μυαλό μου έτσι να σκεφτεί τι μου έχουν πει οι κριτές, τι πρέπει να διορθώσω για να γίνω καλύτερη και να προσπαθήσω ακόμα περισσότερα. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο έχω έρθει εδώ πέρα, δεν έχω καμία εμπειρία. Ήρθα για να μάθω και να γίνω πιο δυνατή. Ξανασκόνομαι, τι έκανα, φάει. Εσύ γιατί σήκωσες το χέρι πριν πει το όνομά σου. Παιδί μου, το έπεσε αυτή. Είπαν δύο κορίτσια και τις λέω, εγώ είμαι πρώτη. Μόρη, της λέω. Ναι, αλλά πώς ήταν τόσο σίγουρη, έχεις δεν κάνει... Δεν ξέρω, παιδί μου, μόλις μου το είπε και λέω... Αφού ήμουν η μοναδική πρώτο που στην αποστολή δεν κατάλαβα κάτι σημαντικό και το έγραψα όλο διαφορετικά, ρε φίλε. Ποια θα ψήφιζαν. Μα και η Κατερίνα, αν δεν κάνω λάθος, και αυτή όλα τα θέματα της έχει αναπτύξει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μιλήσω για κάτι δεν το έδειξε, εγώ το έδειξα. Εγώ έκανα χαμό. Εγώ γι' αυτό το έδειξα. Λες. Εγώ τώρα που το έλεγε, έτρεμε η καρδιά μου. Γιατί όχι, εγώ για μένα είμαι σίγουρη. Απλά δεν περίμενα να ήταν από σήμερα. Άρα δεν έχει σημασία λοιπόν τι θα δείξουμε. Θα το δείξουμε μόνο για τον κόσμο, με το πάμε έτσι. Θα βγει κι άλλη μία. Αυτό λέω για μας. Δεν περίμενα να είναι από σήμερα. Δηλαδή δεν μου κάθεται καλά άλλο. Ναι. Αλλά εντάξει, μη σε απογοητεύει αυτό γιατί θα βγει κι άλλη μία. Εννοώ ότι δεν είστε. Το είπε, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτό είναι κι άλλη μία. Κάτσε να φάω, να πάρω. Γιατί αλλιώς θα κλάψω. Νιώθω ντεμή για την υποψηφιότητά μου. Καθώς από τη μία το περίμενα, αλλά και από την άλλη, εντάξει. Και που το περίμενα, προφανώς και στεναχωρήθηκα. Εννοείται με ενόχλησε όλη αυτή η διαδικασία, ότι είμαι υποψήφια για το live της Κυριακής, αλλά σε ένα παιχνίδι είμαι, γνωρίζω τους όρους και ήρθα για να παίξω και φυσικά να δείξω όλες τις δυνατότητές μου, όλο το χαρακτήρα μου και να τα πάω πάρα πολύ καλά. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, έχω πολύ δύναμη μέσα μου και αυτό θέλω να βγει προς τα έξω και νομίζω το κάνω αυθόρμητα. Αυτή που θα αποχωρήσει δίνει θα δώσει ένα όνομα. Αυτή που θα αποχωρήσει θα δώσει ένα όνομα. Και εμείς όλες μαζί. Της επόμενης. Α, τέλεια αυτή που θα αποχωρήσει θα δώσει ένα όνομα. Πολύ ωραία. Θέλεις, πες μας τώρα. Πού τέλειο, δεν ξέρω ποιο να δώσω. Πού το τέλειο. Και βάζεις και ένα όνομα στον τάκο που μπορεί... Έχεις φύγει από το παιχνίδι, πες ότι δεν συμβαθεί στον τάδε, του δίνεις και μια ψήφο. Και πάει καλά, γιατί έτσι και αλλιώς οι ψήφοι έτσι θα παιχτούν πολύ. Τι νομίζεις? Έτσι θα το δουν οι περισσότεροι ψήφοι, να ξέρετε. Εγώ νομίζω θα το δουν όλοι πιο αξιοκρατικά και δίκαια. Ποια θα θέλει να ψηφίσει τη φίλη της? Τι, ποια δεν? Θα ψηφίσουν αυτές που δεν συμπαθούν. Εγώ αυτό πιστεύω. Οι περισσότεροι. Ναι, γιατί θα κοιτάξει τώρα να πει. Εντάξει, πολλές το κοιτάξαμε να πούμε ποια δεν είχε την καλύτερη απόδοση, αλλά όχι όλες. Στο πρώτο. Τώρα όμως έχουμε και ζήσει. Γιατί νομίζω από εδώ και στο εξής όλοι θα λένε: Α, ποια δεν τα πήγε καλά. Ναι, ναι, δεν τα πήγε καλά. Αυτή θα ψηφίσω. Ναι, αλλά από την άλλη να σου πω κάτι. Πες ότι εγώ βλέπω εσύ ότι κάθε φορά προσπαθείς, είσαι πολύ καλή και αυτά. Και πες χτύπα ξύλο ότι τέτοιο εκείνη την ημέρα
Παθαίνει η γλώσσα σου σορδά, αλλά εγώ ξέρω, γιατί σε έχω δει μια εβδομάδα, ότι είσαι καλή. Θα είναι άδικο να σου δώσω εσένα τον ψήφο. Θα σου πω, δεν βλέπεις, την βλέπεις όλη την εβδομάδα, τη γενική εικόνα. Και πώς είναι και αν σου μεταφέρει αυτό που πρέπει. Τώρα, αν πάει να κάνει ένα σαρδάμ, εμένα το ένα το σαρδάμ δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί και εγώ να βρεθώ σε αυτή τη θέση με τα κορίτσια. Πολύ σύντομα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να φύγει κάποια από τις δύο, παρόλο που ξέρω ότι δεν θα είμαστε εμείς αυτές οι οποίες θα κρίνουμε, αλλά και αυτό να γινόταν. Και αυτό να γινόταν. Πιστεύω ότι θα ψήφιζα την Ιωάννα για να μείνει. Ναι. Καλώς. Καλώς την Ιωάννα. Να κάτσεις εδώ. Είσαι σοκαρισμένη. Ναι, είμαι σοκαρισμένη φυσικά. Αν σήμερα που ξύπνησα το πρωί μου λέγανε, ας πούμε, πες δύο που θα ψηφιστούν ή μου λέγανε ότι θα είσαι προτινόμενη, δεν θα το πίστευα. Ναι, και εγώ το ίδιο. Δεν είναι κριτική και μομφή στην Επιτροπή. Δεν είπαν άσχημες κουβέντες. Είχαμε μια συνολική εικόνα που έπιανε. Δηλαδή, άκουσα επιχειρήματα και από τη δοκιμασία της πρεμιέρας. Α, okay, και από δηλαδή αυτό που έγινε τώρα. Καθηγητές όλοι έχουν μπει και έχουν κάνει κουβέντες. Αρκετές φορές μέσα. Ήταν ένα σύνολο πράγματα. Σου έρχεται κάτι, κάτι μπορεί να έχεις πάρει στην ατμόσφαιρα. Ότι οι καθηγητές έχουν αυτή την εικόνα η οποία μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί να είναι λίγο διαστρεβλωμένη, μπορεί να είναι ψευδής. Έχεις κάτι ή δεν το έχεις σκεφτεί. Δεν πάω να σου εκβιάσω τίποτα. Τα χέρια μου που μου λένε λίγο να μην κάνω τόσο εκφραστικές και προσπαθώ αυτά τα λόγια που μου έχουν πει. Okay. Απλά μέσα στο σπίτι δηλαδή παίζει ρόλο και η συγκατοίκησή μου με τα άλλα τα κορίτσια. Δηλαδή προφανώς και αυτό. Σίγουρα γιατί βλέπουν και τηλεόραση. Ναι, εννοείται, μας παρακολουθούν όλη μέρα. Ναι, okay. Πιστεύω ότι είμαι ο αυτός μου, είμαι αυθόρμητη, ετοιμόλογη. Τώρα, αν δεν τους αρέσει αυτός ο χαρακτήρας, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έτσι είμαι. Και έξω στη ζωή μου. Πιστεύω ότι δείχνω τον πραγματικό μου εαυτό. Και αυτό προσπαθώ κιόλας και με αυτό το τηλεπαιχνίδι που. Να σου κάνω άλλη ερώτηση. Ναι. Εσύ, σαν εμπειρία, δηλαδή, αν δεν ήσουν προτινόμενη ή δεν είχαμε τέτοια διαδικασία. Και από τη σχέση σου που έχεις με την Επιτροπή, νιώθεις, εισπράττεις μια κόντρα, δεν θα σε ρωτήσω πρόσωπα, δεν πάω να κερδίσω κάτι. Όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι θετικό το κλίμα της επικοινωνίας σας ή κάπου βλέπεις ανθρώπους που σαν να σε κοιτάζουν έτσι διερευνητικά και σαν να μην σε εγκρίνουν απόλυτα. Όχι, σαφώς δεν έχω κάποιο έτσι νιώσει λίγο δύσκολα. Με τον κύριο Τάσο λίγο όσον αφορά τις γνώσεις μου και όλα αυτά, οκ. Okay. Απλά είμαι σε άλλο κομμάτι, δεν είμαι τόσο σοβαρή, είμαι λίγο πιο χαρούμενη, πιο αυθόρμητη, δεν έχω τόσο πολύ έτσι. Αν μου δοθεί κάποιος ρόλος που να είμαι σοβαρή, θα το κάνω, πιστεύω και αυτό. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ πέρα, για να μάθω πράγματα και γενικά να παίξω όποιο είδους εκπομπή μου ανατεθεί. Σε αγχώνει που είσαι προτινόμενη για την Κυριακή? Δεν το περίμενα. Αλλά δεν με αγχώνει, γιατί η δοκιμασία μου είναι εύκολη, το έχω. Τώρα, αν δεν αρέσει αυτό το στυλ γενικά στην Επιτροπή, αυτό είναι άλλο θέμα. Απλά είμαι αυθόρμητη. Ο κόσμος θα αποφασίσει. Ναι, ο κόσμος. Η Επιτροπή προτείνει, ο κόσμος αποφασίζει. Ναι, σίγουρα, είναι πιο δίκαιο το σύστημα. Μπράβο, ναι, οκ. Okay, ναι. Γιατί αλλιώς, αν αποφάσιζε και έκανε η Επιτροπή, πηγαίναμε στην εξουσία του ενός και αν δεν ήμασταν καλοί στα μάτια του, γιατί για το χύψη τζέντλ λόγο, ήμασταν χαμένοι από χέρι. Ωραία. Δεν είμαστε χαμένοι. Θεωρώ, Ανδρέα μου, ότι σύμφωνα με αυτά που μου είπαν οι κριτές που ήρθαν μέσα στο σπίτι, θα ακούσω τις συμβουλές τους, θα προσπαθήσω να το πω ακόμα καλύτερα τη δοκιμασία που έχω και σαφώς ο κόσμος θα επιλέξει αν θέλει να μείνω μέσα στο σπίτι ή όχι. Σαφώς είναι. Αν θέλει να με βλέπει στις τηλεοράσεις του. Πού μίλησε, στην τηλεόραση? Ναι. Σε μένα μιλάς, στην τηλεόραση. Okay. Δεν ξέρεις πόσο ξένη εικόνα είναι για τον Διευθυντή. Δηλαδή, λες καλημέρα, τι κάνετε, εντάξει, μια καλημέρα είναι άλλο. Αλλά εγώ θα είμαι αυτό, εκεί που πας και κάνεις μια εξομολόγηση. Λέει ο άλλος, όλα τα κάνει για τον αυτά. Οκ. Φέρσου αυτό που είσαι. Τέλεια. Εντάξει, είναι η πρώτη επαφή που έχω ούτως ή άλλως με... Όχι, σαν συμβουλή το πας. Ναι. Δεν το πας. Αυτό θα το κατανοήσεις. Θα την ακούσω, φυσικά. Δες τι θέλω την Κυριακή. Πες μου.
να βρεις μια ηρεμία, ένα τρόπο, μια επικοινωνία, να μην είναι ούτε πολύ τσιτωμένοι γιατί είμαστε χαρούμενοι, ούτε καταθλιπτικά πεσμένοι για να είμαστε ροκικοί με μια φωνή εδώ. Βρες εκείνη τη φωνή, εκείνο τον τρόπο, εκείνο το χαμόγελο και εκείνο το λόγο που θα πω, μωρέ, γιατί δεν τους έδωσαν το τηλεπαιχνίδι. Με άλλα λόγια, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα μου. Καλά. Καλή συνέχεια. Με προβληματίζει η συζήτηση που έκανα με τον Ανδρέα, αλλά εγώ είμαι ο αυτός μου και δεν θα τον αλλάξω για κανένα λόγο. Παρακαλώ. Με το δεξί. Με το δεξί να μπει και θα κάτσεις εδώ. Δωματία. Γωνία. Πολύ ωραίο δωμάτιο. Με τα κροσάκια σου. Γεια σας. Τι κάνεις? Κρατιέμαι. Κρατήσου. Το Λία γράφεται με γιώτα. Ναι. Επειδή υπάρχει και το Λία με έψιλον γιώτα, αν είχα μια κιθάρα, τώρα θα έπαιζα λάμινα ώρα και θα έλεγα Λία, έχεις γίνει μη μινόρε της Επιτροπής η Λία με έψιλον γιώτα. Λοιπόν, τι νιώθεις που άκουσες ότι είσαι προτινόμενη? Το περίμενα. Γιατί το περίμενες? Γιατί μόνο εγώ, από τη δική μας αποστολή έστω, μόνο εγώ φανέρωσα ότι δεν το είχα αντιληφθεί όπως θα έπρεπε να το αντιληφθώ. Οπότε, εφόσον κατευθείαν έκανα ένα λάθος που δεν παρατήρησα κάτι βασικό και εγώ το εξέφρασα και έκλαιγα μόνη μου και το έκανα κάπως θέμα, λέω, θα είμαι ένα από αυτά τα κορίτσια. Τώρα μου μιλάς, λες και κάναμε το κυριακάτικο σόου, τις ακούσαμε και έχουμε αυτή την άποψη. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Η Επιτροπή των Καθηγητών που σε επέλεξε βασιτίνος. Από την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη, από τα μαθήματα που έχουν κάνει, από τη συμμετοχή τους εδώ, από την καθημερινή εκπομπή και κομμάτι από τις πρόβες που κάνεις για να μας παρουσιάσεις κάτι την Κυριακή. Δεν ήτανε αυστηρό αποτέλεσμα της δοκιμασίας που έχετε πάρει. Άρα είναι συνολικό. Πιστεύεις ότι έχεις κάτι το οποίο μπορεί να ενοχλεί τους καθηγητές? Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, καθώς και συνεπέστατη είμαι, ποτέ δεν έχω μπει αργότερα. Μιλάω και που πρέπει να μιλήσω, δεν ενοχλώ. Ναι, εκεί δεν είχα σκεφτεί όλα τα πόλη. Λες παραπάνω, όμως πρέπει κατά τη γνώμη σου. Αλλά κορίτσια μου κλέψει πολύ παραπάνω, εγώ μόνο χθες ξέσπασα. Ναι, εντάξει, όχι, όχι. Εγώ μόνο χθες ξέσπασα. Το λέω επειδή μου είπες, κλαίω και αυτό, ναι. Χθες ξέσπασα μόνο. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν τα σκεφτόμουν να κάνω, γιατί δεν ξέρω στα υπόλοιπα που μπορεί να υστερώ συγκριτικά με άλλες. Ακόμα και στις γνώσεις είμαστε ίδιο επίπεδο πάνω κάτω. Και με άλλες εννοώ ήμουν εισάξια. Οπότε, εφόσον και δεν έχω αργήσει και δεν αφήνω ποτέ πράγματα μου ξεχασμένα, τα παίρνω όλα και δεν έχω κάνει κάτι άλλο, σκέφτηκα μόνο αυτό. Αυτή η πρόταση της Επιτροπής, επιμένω της Επιτροπής, θα σου δυσκολέψει το σημερινό σου ύπνο? Θα είναι πιο δύσκολο το απόγευμα και η νύχτα? Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάω κατευθείαν. Κατευθείαν. Και χαιρετισμού στη γυναίκα σας. Γεια σας. Σίγουρα είμαι πιο έτοιμη από πριν. Ευτυχώς και παραδόξως και δόξα τω Θεώ, προχωράμε. Και ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Ό,τι είναι τυχερό, μακάρι να είναι τυχερό να μείνω. Εγώ πιστεύω. Βάλαν τη μικρή και τη μεγάλη. Τι λες, βρε, βλάκα κι εσύ. Έλα, είναι απόλυτο τέτοιο. Πες εσύ τι πιστεύεις και θα σου πω. Εγώ πιστεύω η Ιωάννα ότι δεν θα φύγεις. Δεν σε λέω ούτε για να σου τα κάνω κλώδιο. Δεν άρεσε στους κριτές όμως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι. Θεωρούμε υπερβολικό όλο αυτό το πράγμα, το πολύ χαρούμενο και όλα αυτά. Πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα πώς αύριο θα το βγάλω αυτό που έχω που πρέπει να είμαι χαρούμενο. Αυτό θα το βγάλεις. Εδώ είμαστε. Τίποτα. Θα το προσπαθήσουμε όπως θα το προσπαθήσαμε και πριν. Καλά. Και όλα έξω αρχίζουν. Ξέρω είναι δύσκολο. Και εγώ τα χάσα. Καταρχάς, γιατί κλαίμε, έχουμε να προσπαθήσουμε. Εσύ δεν θέλεις. Δεν θέλεις εσύ. Οι κριτές αποφάσισαν όχι μόνο από τη δοκιμασία μου, γενικά. Από όλα. Εντάξει, αλλάζει. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Φιλενάδα, άκουμε. Άκουμε, ρε χαζό. Όλα αλλάζουν.
Εγώ είμαι. Συγγνώμη, εγώ είμαι. Ναι, νομίζω ότι είναι κάποιο στην πόρτα. Καλά. Και εγώ έτσι. Ίσως σωστό ήταν ένα τέτοιο, πώς το λένε. Ήταν ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι. Πριν δεν έκλειγαν. Ναι, τώρα ήρθαν, άφησα μια χαρά του. Τι ήρθατε, κάντε να κλάψει. Ένα καμπανάκι. Όχι, το καμπανάκι κάτσε μαζέψου τώρα. Θα βγεις έτσι έξω. Μπορεί να στεναχωρήθηκα που είμαι υποψήφια, αλλά δεν το βάζω κάτω, γιατί είμαι πάρα πολύ δυναμική, αποφασιστική. Και θα το δείτε, γιατί είμαι και εκδηλωτική, ότι θα μείνω κοντά σας. Breathe in, breathe out. TV Queen.